Όμως είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο ξέρει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Ότι είναι το μεγάλο, μεγάλο στοίχημα. Είναι φυσιολογικό να ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Αν παίζω σε ένα τσίριο το οποίο είμαστε 50-50, σωστό, εδώ και 50 χρόνια, και ξαφνικά να έχω ένα γήπεδο που να παίζω όντως έδρα. Είναι το αγωνιστικό πανικό το οποίο είναι αυτονόητο. Μετρά, ασφαλώς μετρά. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι να χάσουν οι υπόλοιποι τέλος πάντων. Διότι το που να κάνει ο Απόλλωνας είναι το που έχει εδώ και χρόνια η Ομονία ζητά από έναν. Το που έχει η Ανόρθωση, το που έχει η Σαλαμίνα, το που έχει η ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας τώρα είναι να το βρει μπροστά. Αλλά για πρώτη φορά ρε παιδί μου να παίζει σε έναν κύπελο που να έχει να νιώθει. Είναι και το οικονομικό. Δηλαδή δεν το αγνοώ. Ο Απόλλωνας τώρα μήνυμου πρέπει να κάνει 5.000 σίζων. Να έχει μήνυμου έναν έσοδο 1,5 εκατομμύριο πριν να ξεκινά η σεζόν. Μιλούμε μόνο για τούτο. Να δημιουργούμε προσδοκίες. Το σύστημα καταλαβαίνω, αλλά έχει να κάνει πόσο να τον βάλει. Η τιμή εννοεί. Ο μεγάλος στόχος του Πρόεδρου πλέον πάντα το είχε. Ο μύρι του Champions. Το επεισόδιο είναι μια προσφορά της Betonal. Μπες στο app και παίξε μπάλα. Παιδιά, καλώς ορίσετε. Λευκοσία. Όσον και γλιτώσαμε, ήταν να μπει έτσι ένας μέσα να σε ριτσάρει, δεν ξέρω για τον λόγο. Μενά, κάτι είπα στο ράδιο, ναι, ναι, έκαναμε μαζί και το Απόλλων, από Ελ Απόλλων και το Ομόνια Απόλλων. Το 7-8. Ναι. Συνήθως κάθονται μπροστά, ακούν. Ναι, ναι, και κάτι, είπε, και κάτι είπαμε. Πιο πιθανόν καμιά φάση επιμαχή, τώρα. Τούτες ημέρες, ναι. Εδώ δάμε που γύρισες. Καλά, εγώ γύρισα όσο σειρά στα φόρτε της τώρα. Τα πάντα. Κάθε μέρα είναι μόνο το φιέστα. Κάθε μέρα. Και στις δουλειές, και στους δρόμους, παντού. Καλά, ναι, τούτο είναι φυσιολογικό. Αλλά είμαι θεωρώ ότι καλέσα σας πάρτι και στη Λευκοσία. Καλέσα μας, φίλε, παντού. Φίλοι στη Λευκοσία, απολωνιστές. Ναι, ναι. Πάρτι, πάλι. Ποιος είναι ο μεγάλος απολωνιστής μες στη Λευκοσία. Λευκοσία, εγώ ξέρω τον Μάριο τον Αταγιώτη. Τούτος μας έκαλεσε. Α, ο Μάριος. Τους χαιρετισμούς μας τον Μάριο. Η αλήθεια, εγώ τον πρώτον Απολλωνίστα που γνώρισα έτσι καλά ήταν τον Μάριο. Ενώ επειδή ζει Λευκοσία, στις διασκέψεις, στα παιχνίδια, στα αυτά, νιώθω τον άνθρωπο δικό μου. Ξέρεις ότι ο Μάριος είναι πρόσκαρφος με τον Άκη τον Καλογύρο. Ναι. Δεν το ξέρεις. Όχι. Πρώτα ξέρεις ότι ο Άκης που τον έκανε τον Μάριο τον Απολλωνίστα. Okay. Okay, έτσι είναι. Okay. Με τον Άκη ο οποίος συνεργαστήκαμε. Εσείς... και στο ένα και στο άλλο. Δεν ξέρω, ο Άκης έκαμε και στο σίγμα μεταδόσεις. Εντάξει, είναι η παγή του. Ναι, παγή, παγιά. Παγιά φρουρά. Τούτη ήταν όσοι έζησαν τα πρώτα πρωταθλήματα του Απόλλωνα. Ο Άκης, ο Μάριος, ο Πάντης, εντάξει, ο Παπαμονησαίος, ο Γιώργος. Ο Μονησαίος είναι ο πρώτος. Ο πατέρας. Ο πατέρας, ουσιαστικά, μαζί με τον... Θείος του. Ο Γιώργος ο Παπαμοησαίος, ο Μιχάλης ο Πάντης, τους οποίους ξέρεις, ο Άκης ο Καλογύρου, ο Αζάς. Ο Αζάς έκαμε εκπομπή τότε. Ναι, ο Μάριος ο Αταγιώτης, ο Γιώργος ο Γεωργίου, Παύλος Πελεγκάρης, πολλής χαραλάμπος, του είδα. Εντάξει, είπα και ο Φρουρά. Τώρα ήταν η μικρή, αρέσκω μου. Εμείς ήταν που είμαστε. Είσαι στο ενδιάμεσο, ρε. Είσαι πιο μικρός που τον τη Φρουρά, είσαι λίγο πιο μεγάλος που τους άλλους. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο ένιζω στη Λεμεσό για να βρω την ευκαιρία να το πω. Σοβαρά όμως, πιστεύετε ότι κάποιου είδους διαστροφή που ο Ίζρα Κόλ εμένα διασκέδασε με παραπάνω από τη Φουρέιρα που τραγούδα στη Φιέστα. Τούτο είναι το πράγμα. Χτες έχουμε έναν γκρουπ που είμαστε κολλητοί. Μόνο σε εμένα συνέβη. Όχι, ισχύω από τους έξι. Ναι. Ένα ελίστες. Ναι. Ο ένας ο ελίστες λέει, πώς θα ρε μάστο. Okay. Λέει μου, δώρος εν τούτος ο τύπος λέει μου. Παματικά είναι πολλά. Άρα σημαίνει... Εσύ το φκάλια. Εμείς στο γήπεδο, σοβαρός, εν ήρεμος. Ούτε δεν έβγαλε το χαρακτήρα του. Εγώ όταν τον είδα, ήταν η πρώτη φορά μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Ναι.
Αλλά ρε παιδί μου, την ώρα που τραγουδά με Φουρέιρα, ενώ ανεβαίνει Φουρέιρα στο πάλκο, τραγουδά, και συλλαμβάνω τον εαυτό μου, θέλω το κόλ. Και λέω τώρα, τι είναι το πράγμα, γιατί εγώ ενώ έχω τη Φουρέιρα που τραγουδά, περιμένω το κόλ. Εν τω μεταλλί, γιατί το καραμαρίστηκο, πού ήταν ο κόλ πριν. Ναι, 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 okay, εντάξει. Άμα πάει και ζήσει στι μεγαλούπολε, όπω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και πάει δύο φορέ στα μπουζούκια, την τρίτη πάει μόνο σου, ρε φίλε. Πιάνει το πράγμα. Ναι, μπορεί να πιάνει την. Εντάξει, είναι Αργεντινό. Ενώ ο ένα είναι Αργεντινό, ο άλλο είναι Αιγύπτιο, δηλαδή τούτη που είναι κοντά στην κουλτούρα, ναι. Δύσκολα να την πιάσει ένα Δανό, που μπορεί να παρασυρθεί άμα κάνει πολλά χρόνια. Αλλά τούτη είναι πιο, πιο, πιο κοντά μα, είναι πιο εύκολο. Έχουν και το τσολιστικό μέσα. Ναι. Είναι υπερβολή να λέμε, ρε παιδιά, ότι ο Απόλλωνας μόνο με Γερμανούς κατάκτα πρωτάθλημα. Εν το θεωρείτε λίγο υπερβολή. Εγώ προσωπικά μπορεί να το χρησιμοποιούμε. Διαφωνώ. Φίλε, εν τσίκα. Άρα, το να ο Γιώργος, γιατί διαφωνεί, γιατί ξεκίνησε μια διαφωνία. Να σου πω. Ω στατιστικό. Γιατί την ώρα συμφωνήσω μαζί σου. Ω στατιστικό να το βάλει κάτω. Ο Απόλλωνας όλα πραθιών είναι και ο Γερμανούς. Όμω, αν ξεκινήσει από πιο παλιά, 83-84 Όσκαρ Χολτ, Εγγλέζο. 88-89 Έγκελ. Κόντεψε με τον Χτάκη στο φόρο, κόντεψε με τον Σοφρόνη Αυγουστή. Δηλαδή, έφτασε μια ανάσα να το πιάσει με άλλου προπονητέ. Απλά έτυχε με Γερμανού. Δηλαδή, τούτο σημαίνει ότι με οποιοδήποτε άλλο προπονητή δεν μπορεί να πιάσει. Διαφωνώ. Εγώ ακριβώ πιστεύω, εάν αρχίσει να το επαναλαμβάνει. Εγκλωβίζεσαι μόνο σου, προπονητή. Καταρχήν, έτσι για να το απεγκλωβίσουμε. Δηλαδή, να έρθει την επόμενη προπονητή να πάρει ένα Αυστριακό ή ένα Σουηδό, και να αισθάνεσαι ότι θα το πάρω το πρωτάθλημα. Γιατί είναι. Η ιστορία λέει ότι πέρασε ακόμα ένα προπονητή, ο οποίο ήταν ο πιο ακριβού πληρωμένο, ήταν το μεγαλύτερο όνομα από του τρει οι οποίοι κατέκτησαν, και δεν έκαμε τίποτε. Φονχέζε. Ναι. Με τον οποίο πολλοί, έτσι, επειδή διάζουμε και την ευκαιρία, έχουμε λίγο σε εισαγωγικά κόντρα. Πολλοί λέαν μα. Ο Φον Χέιζεν, ντέρπι δεν κέρδισε. Σωστό. Για αυτόν που έφυγε. Ναι, εντάξει, ήρθε ο Μπόπα. Ένα αλαζόνα προπονητή, ένα υπερόπτη προπονητή. Και λέω το τώρα που μου δίνεται ευκαιρία, διότι πολλοί θεωρούν ότι ήταν προπονηταρά, ήταν κουστούμιαρισμένο, ήταν ομορφόπεδο. Μα είναι και καλή ληστεία που πάμε. Εντάξει. Ο οποίο έκανε. Τέλος πάντων έναν της ώρας και μετά που έφυγε τον Απόλλωνα που έδουλεψε πουθενά. Και είχε ένα απίστευτο υλικό πανίκο. Και είχε το 9-10 δεν υπάρχει έτσι λίγο. Σαν κόη, κεντέρος. Μιλούμε για... Ίσως το πιο ακρίβο πληρωμένο. Μπορείτε ότι η κόντρα σου να ήταν και θέμα δικό σου ενώ καθαρά προσωπικό. Εντάξει, καθαρά ενώ έγραψε κάτι, ρε παιδί μου, απάντησε, ενόχλησε και δημιουργήθηκε. Τότε γίνονταν ομοιρικέ μάχε μαζί μου, εγώ και ο Στέγιο μαζί του. Εγίνονταν. Όμως εκ του αποτελέσματος. Ξέρετε, Πανικό, για να κάνω την ερώτηση. Ξέρει. Εκ του αποτελέσματος όμως, είμαι ένα κονετσί. Τι έκαμε μου κάτι προσωπικό. Ότι έφκαλε. Τι όμπου λαλίζει ω προπονητέ. Έφκαλε σου μια αλαζονία, δηλαδή αλλούσε στου τυπρέ κόφερε. Γιατί δεν παίζει 3-4-3 ή 3-5-2. Και λέει ο κόσμο επήγε στο διάστημα. Όχι, μπορεί να σου πει this is stupid question. Είπε μου το. Και έχω το παρέμβα. Και επειδή με τη δόξα. Και έπαιξε 3-4-3. Και άλλο του έπαιξε stupid system, ναι. Τέλος πάντων, επειδή ήταν, πιάσαμε το θέμα του Φον Χέιζεν, ο Φον Χέιζεν όμως λέω ότι μετά τον Απόλλωνα που επιρρέπεθηκε. Δεν μου απαντά κανένα σε τον ερωτήμα. Και να πούμε ακόμα ένα πράγμα που ήταν ο Φον Χέιζεν, πανίκο. Κατάφερε και βάλε στον περιθώριο έναν παίχτη της αξίας του Μερτάκοβιτς. Έπαιξε 9 λεπτών. Και εδώ και εντός του Εθνικού Ράχνα. Και επόμενη χρονιά θυμάσαι βάλε 25 γκολ. Και θέλεις να σου αριθμίσουμε το ρόστερ. Μπορεί να σου φύγει μαζί. Πριν, μην το ψάχνει. Λόπε, αριστερά, φέρε σε κάτι. Νούνιε, Λόπε, Σαγκόια, Ατόρνο, Κιντέρο, Αβραάμ, Μερκή, Σάλε, Ποντόντο Φαγιανάκη, Μπαγκούρα. Τα πάντα όλα. Σβαλόφσκι, Μόσικο, Μισάιλοφ, τα πάντα όλα. Να σου πω γι' αυτό που σου λέω ότι σε σχέση με. Νούνιε. Φερέιρα, Λόπε. Απίστευτα πράγματα. Τέλο πάντων. Είναι η ομάδα κέρδιζαν τη σημερινή. Σαν ταλέντο. Με το Τσόρνικερ σε εκείνη την ομάδα και το Φορχέζε σε τούτη. Στη σημερινή. Τέλο πάντων, το ερώτημα είναι. 9-10 κέρδισε. Θεωρείται εκείνη την ομάδα. Ναι. Σε πιο πιο ακού παίχτε. Δηλαδή, επειδή καταπιανούμαστε πολλά. Και λόγω και του απλού ρετροστόρι. Του αναλύουμε τα.
Έχει πολλές φορές που βλέπα το ρόστερ και χτύπουν του Κώστα το ρέμα. Κατάλαβες, είναι τα παίχτες ο άνθρωπος. Ναι. Επειδή έχετε την ιστοσελίδα Apollon Retro Stories 1954. Περίμενα να το πω σωστά. Είναι Apollon στα αγγλικά. 1954 Retro Stories. Οκ. Πώς ξεκίνησε? Αφού τον Κώστα δεν το θυμούμε, αλλά εσείς στα μέσα ενημέρωσης μαζί μας, τον Σούπερ Σπορτ, τον Φιλελεύθερο, ήσουν κοντά μας. Πώς ξεκινά η ιδέα? Η ιδέα, καταρχήν, θυμάσαι όταν έκανα το Απόλλο 365. Όταν είπα να έτσι να απελευθερωθώ λίγο που τα ραδιοφωνά, τις τηλεοράσεις, το γραψίμο, ήθελα έτσι λίγο να απελευθερωθώ. Είχες φύγει, δηλαδή είμαστε στην περίοδο του κουρέμματος που αρχιεύκουν. Ναι, στο περίοδο του κουρέμματος οι συνεργάτες ήταν οι πρώτοι που εμπλέξαν. Συνεργάτες ήταν οι πρώτοι που εμπλέξαν. Ναι. Και είπα να κάνω το δικό μου εγχείρημα με το Απόλλον 365. Okay. Εντάξει. Με το που το ξεκίνησα, δέχομαι ένα τηλέφωνο από τον Άγγελο τον Τσοράκη. Σε λέει μου, φίλε, έχω έναν παιδί, φίλος μου, ο οποίος είναι να σε βοηθήσει, διότι ξέρω ότι είναι να καταπιαστείς με το ρετρό. Ναι. Στο 365 τώρα. Και έδωσε μου το τηλέφωνο του. Του Κώστα. Ήταν λίγες μέρες πριν την νίκαια, το πρώτο παιχνίδι με την Νίς. Okay. Έπιασα το λαό του, φίλε, που να κατεγιώσουμε σούπα μου, πες να κανονίσουμε να βρεθούμε. Πέρασα στην καμιά 20 μέρες. Τέλειωσε η νίκαια. Τέλειωσε η νίκαια. Πρόκριση τότε του Απόλλωνα. Ναι, πρόκριση. Και μέσα στον Οκτώβρη. Η πρώτη πρόκριση, ναι. Ναι, η πρώτη πρόκριση. Αρχίσε δειλά-δειλά ο Κώστας και στέλνε μου κείμενα. Το 2013. Ναι. Μετά ξεκίνησε και ο Ρολάρης και το team. Ο Κώστας ήταν από τους βασικούς. Δηλαδή ξεκινήσαμε και ανεβάζαμε το Απόλλων 365 σε έναν πάρα πολλά ψηλόβα επίπεδο, δηλαδή κανονική ιστοσελίδα, κανονική ιστοσελίδα, ροή, τα πάντα, θέματα. Απολλωνίστηκα, okay. Τα πάντα όλα, είσαι και βολέ, και μπασκέτ και τα πάντα όλα, με τα υπόλοιπα τα παιδιά. Σε στήλ. Και όταν το 19 ένιωσα ότι άρχεψε και κλείνω κύκλος, εγώ πάντα είχαμε στο μυαλό ότι έπρεπε όλα το που έχουμε στο νου, τα αρχεία μου το έναν τάλλον, να τα βγάλω. Έτσι ήξερα να βρω τον αντίπελο μου ότι τούτος είναι παραπάνω από μένα. Δηλαδή ο άνθρωπος. Ναι. Εμπρίτανης ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Διατηρείς έτσι σοβαρών αρχείων? Δεν υπάρχει. Έχω φωτογραφίες που δεν ήταν το δυνατό μου χαρτί. Τώρα μπορώ να έχω χτίσει, μπορώ να έχω πάνω από 50.000 φωτογραφίες ρετρό. Σοβαρά. Βίντεο ξεκινώ στιγμιόρυπα του Απόλλων από το 82 μέχρι το 88 η σεζόν μου εμισές. Δηλαδή 82 με 88 έχω τα μισά παιχνίδια τη σεζόν. Που το 88 μέχρι σήμερα μπορώ να έχω όλα τα παιχνίδια στιγμιόρυπα. Και ευρωπαϊκά εννοείται, παίχνει και Μπαρσελόνα, home και away, 90 λεπτά. Και 90 λεπτά, ναι, και έχω και 90 λεπτά όλα που μου ξέρω να δείχνουν. Έχω όλα τα παιχνίδια 90 λεπτά σε DVD. Γι' αυτό όταν είπα εγώ για ο Σπόγγερας ότι έβαλε με το κεφάλι γκολ, ήβρες τα... Τακτά και σειράζει. Εγώ εντάξει, έχω το αρχείο μου, βάλω το δημοσιογραφικό μου, το φιλολογικό μου που μου αρέσει και ξέρεις το αφιέρωμα και δεν είσαι κοντάρι. Τέλος πάντων, το 19 όταν είπα έκλεισε ο κύκλος του 365, παραχωρήσαμε το site, πιάνω τον έναν πρωί μες στο νιόβρι, να λέω του έλα και θέλω. Εντάξει, ήθελα να το κάνω. Μόλις το λέω, είχα σοκαρίστη. Λέω, δεν μπορεί να μου λες ρε τώρα. Λέω του, θέλεις 100 επιτυχία. Δεν υπάρχει άλλη, δεν υπάρχουν. Και τα παιδιά τα οποία προαναφέραμε, μεγαλώσασαι, ναι. Να μας βοηθήσουν. Ο Μάριος, ο Μιχάλης, ναι. Ο Γιώργος, ο Άκης, ο οποίοι βοηθούν καθένα... τα παιδιά να μας φέρουν. Είσαι σχέσεις. Το λοιπόν, και λαλί μου, εντάξει, δέχομαι λαλί μου να το κάνουμε ρε, αλλά το κάνουμε τον Ιούνιο, ήταν και λίγο πνημένος ο κοτσός με τις δουλειές. Συγγνώμη, τι άλλο ασχολείσαι εγώ? Εργάζομαι στο Υπουργείο Οικονομικών. Εντάξει, έρχεται ο κορονοϊός. Ναι. Χτυπά μου τηλέφωνο 29 του Μάρτη. Λέει μου πόσο εφικτό είναι να κάνεις μια σελίδα, λέει μου, όχι στο σελίδα, στο Facebook μέσα σε μια μέρα. Λέω του ρε μέσα σε 5 λεπτά. Λέω του πόσο εφικτό να κάνεις έναν ωραίο background λόγο. Ναι, ναι, ναι. Λέει μου δώσ' μου μια ώρα. Ευκήκαμε 2 του Απρίλη και εκείνον ήταν. 2 του Απρίλη του 19. 2 του Απρίλη του 20. Και με την πάροδο του χρόνου, επειδή βάλουμε το target μας, είπα ότι το επόμενο step να γίνει και στο σελίδα. Στους 6 μήνες έγινε και στο σελίδα. Okay. Πανίκο, θα πω ότι στο Απόλλων 365 που λειτουργάμε το 13 στο 19, είχαμε ενότητα ρετρό. Είχαμε ενότητα. Το οποίο έκαμε εγώ, το οποίο εντάξει, ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό,
και τόσο εξειδικευμένοι. Ναι, αλλά είσαι, και που και αμή, πιάνναμε τον παλμό του κόσμου και πώς είναι απήχηση είσαι. Mm. Έτσι είμαστε σίγουροι για την επιτυχία της ιστοσελίδας, παρόλο που δεν περιμέναμε τόση... Αφού ασχολείστε με ρετρό, φαντάζομαι πέραν των στιγμιοτύπων και των στατιστικών, μπορείτε να θυμηθείτε συναισθήματα. Τα πάντα. Ωραία. Πάμε στην ερώτηση. Θέλω να μου πείτε πώς ζήσετε ως δημοσιογράφοι και ως φιλαθλοί, αν μπορούμε να το διαχωρίσουμε τούτο, τον αποκλεισμό από τη Ζήλινα, την περίοδο, τις επόμενες ώρες. Εγώ απάθεια. Πιάσαμε μια απάθεια. Διότι έβλεπα ότι καταρχήν αξίζαμε την πρόκληση. Έβλεπα έναν, και κακά τα ψέματα όλοι τον, έναν ποδοσφαιρικό εκτρώμα στην αρένα και εκεί κάτω. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σαν και έβλεπα μια ομάδα από τη Μάλτα. Έσαι νευρίασε. Όχι. Ένιωθα δηλαδή. Ένιωθες λίγο να αποτραβιέσαι, ενώ να αποστασιοποιήσαι. Ένιωθα ότι μια πατσαρκά η οποία ή να μας κάνει καλό ή να μας σύρει στα ταρτάρα. Α, ίσως το περίμενε. Στο περίμενε. Εν ήξερες το επόμενο. Εντάξει, εγώ να σου πω, εν μέρη με το που μπαίνω, αυτό συμφωνώ. Εννοείται ότι στεναχωρήθηκα, αλλά και μια απάθεια η οποία ξέρω. Τα συναισθήματα μου, εγώ είπα ότι είμαστε τρομερή απογοήτευση, διότι θεωρούσαμε πως να περάσουμε όπως και ήταν. Εγώ έλεγα το όπως είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι, εντάξει παιδιά, 13 νέους παίχτες, νέος προπονητής, νέο σύστημα που θέλει, μπορεί να πετύχει λοιπόν πολλά. Είπα ότι τούτο αποκλεισμός, και είπα το ότι είναι να μας βοηθήσει, ότι λέγαν ούτε ξανά θα μπούμε. Όπως είπατε εδώ πέρα που βλέπαμε αυτή τη στιγμή. Είπα όμως, είναι να μας δώσει τον απαραίτητο χρόνο να εντοπίσουμε τα λάθη, να τα διορθώσουμε και ο Απόλλωνας στο πράθυμα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει το πράθυμα. Είπα το. Αφαιρέστε τον εαυτό σας. Θυμηθείτε λίγο, ήταν τόσο έντονες οι συζητήσεις. Ναι, πολλά έντονες. Έντονες ήταν πριν το παιχνίδι. Πριν τα παιχνίδια, να σου πω ήταν που είναι. Εχάθηκε το πρωτάθλημα. Στην πρώτη τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Η διεκδίκηση του προαθλήματος. Απογοητεύτηκε τόσο πολλά, διότι ήταν ελιμμένα τα χαστούκια. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, δηλαδή, δώστου. Ο οποίος εύκαλε. Το αποκορύφωμα ήταν με τη Ζήλινα, που μιλούμε ότι μια Ζήλινα την οποία όταν πέσαμε, εγώ λέω, όχι ρε παιδιά, δηλαδή, ένιωθα, εθκεύασα λίγο, έκαμα ότι μια ομάδα η οποία παράγει παίχτες, η οποία θέλουν. Άρα πια συνειδητοποιημένα, δεν την έχουμε. Όχι, να ρωτήξω αν το παίζω του Κώστα, λάδους, ενώ όπως οι άλλοι είπαμε, πέσαμε με την Λεχπόζνα, εθκεύαστε πια και η Λεχπόζνα, ρε παιδιά, ή οι άλλοι πέσαμε με την Gladbach, ξέρετε ποια είναι η Gladbach. Πολλές φορές ακούν, και νομίζω είναι η Bayern, είναι η Liverpool, είναι η Real, ξεάνουν τις ιστορίες των υπόλοιπων ποδοσφαιρικών συλλογών, όπως και να έχει. Όταν αποκλείστηκε η ομάδα από τη Ζήλινα, έφτασε στο πικ η απογοήτευση, τα νεύρα, το έναν το άλλο. Και μετά ξεκίνασε σιγά σιγά και υπήρχε του, ξέρεις, το μυαλό καθάριζε, λαλείς, εντάξει, εντός που πέντε ο Κώστας ότι παραπάνω, εν περιμένουμε τίποτε, να πάμε στην ομάδα. Άρα μειωθήκαν οι προσδοκίες. Η πραγματικότητα, αφού ως λαός, εύκολα θουζιάζουμε, δηλαδή στις πιο αποκλεισμούς. Αν ερώτας, ήταν να σου μου λιώ ότι και ούτε ξανεμπαινούμε, μέχρι να απαιτήσεις. Επειδή εγώ τα ζω από μακριά, λόγω του ραδιοφώνου, αλλά έπιανα λίγο το feeling. Πολλοί κόσμος δεν θέλει, θέλει να φύγει αμέσως στο Σόρνικερ. Πολλοί κόσμος έκαμε παραπονά για παίχτες. Ο άνθρωπος ήταν σε δύο παιχνίδια. Να φύγει ο Πέτρος ο Κόνου, να φύγει, να φύγει ο Κίρτζης. Να πω για το Σόρνικερ. Ο Νίκος ο Κίρτζης επειδή δεν πας σε παίχτες και όχι πας σε προπονητές κυρίως. Εντάξει, αν πιάσεις την προϊστορία του που το 12 που ξεκίνησε, τον τη χρονιά αποφάσισε να εμπιστευτεί και να επενδύσει πας σε Γερμανό προπονητή. Και για τους λόγους, σίγουρα παίξε ρόλο ότι ήταν η προηγούμενη πια προαθήμα ήταν Γερμανή, σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού του παίξε ρόλο. Αλλά και ο γεγονός ότι φέρνει έναν προπονητή ο οποίος δεν είναι υπό αμφισβήτηση. Από εκεί που έκανε που τεσλίγκα στο 7 μήνες, να πω εκεί που πια αντιληψία μου εντάχθηκε στη δεύτερη, ήταν στην Broadby. Ο οποίος δύο χρόνια φουλ διεκδίκησε και στους τέσσερις διαθέσιμους τίτλους, είμαι ένας προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Έχτισε πάνω του. Άμα μιλήσεις και μαζί του, κερδίζεσαι. Ακριβώς. Που και αμέσως εκεί, τα υπόλοιπα δεν μπορεί. Δηλαδή, μετά, είναι αλήθεια ότι μετά από τον αποκλεισμό. Κοινός κερδίζεις, ο Γερμαναράς ο Φωνχέζης δεν σε κερδίζει. Αποθούσες. Όχι, εγώ μιλώ για Τσέρνικερ, δεν μιλώ για καταγωγή. Εσύ είναι το Γεμπένα, να σα πω ιστορία να γελάσετε. Και μιλάω μόνο ποδοσφαιρικά στου αλήθεια. Επίμαστε. Τώρα, πριν να τελειώσεις, να σου πει το ζάχαρο. Του νομίζω ότι. Τα υπόλοιπα δεν είναι εσύ. Ένα λεπτό. Και όταν να μας πει, όταν ήρθε ο Φέρνερ, κανένας δεν περίμενε τίποτε.
Απόλλωνας πόσους παίχτες είχε εγώ στα. 11 παίχτες συν. 13 παίχτες. 13. Τον Λάγιν τον Αθανασίου, τον Χρήστον Ιωσήφιδη. Και ο Τσάκη. Ξέρει κανένας ότι το τελευταίο παιχνίδι στο Παφιακό ο Απόλλωνας το φιλικό έφαγε μια τριάρα περιποιημένη που τον Απόλλωνα. Τώρα πότε μιλούμε. Το 90. 91, πριν χρονιά. Okay. Άρα πριν το πρωτάθλημα. Το πριν το πρωτάθλημα. Ναι, okay. Τίποτε. 11 παίχτες. Τον Ορφανίδη, τον Ιωσήφιδη. Για να καταλάβεις ότι την πρώτη χρονιά ήταν ο Μαγαρίς ο Πεσίροβιτς. Στα φιλικά δεν ήταν καθόλου καλός. Έλεγαν, μα πού φαίνονταν το κρύα να στρίψει, θέλανε οικόπεδο. Καθόλου καλός. Αξίζει και προσκόρο ο Πεσίροβιτς. Και ο χρόνια είναι ο μοναδικός. Έστω μόνο που συζητούμε μετά από τόσα χρόνια ο Πεσίροβιτς είναι παράσημο. Ο Πεσίροβιτς είναι ο μοναδικός ξένος που έπαιξε δύο χρόνια και κέρδισε ενισάθμιους τίτλους στα πόλια. Είναι ο μοναδικός, είναι άλλο. Ακουστέστηκο. Που λες, 90 ξεκινούμε το καλοτζέρι, τρώμε μια περιποιημένη τριάρα. Χάγια, όπως είπε και ο Κώστας στο τουρνουά της Κιόπου, αρρωσάμε και άνω πριν. Χάγια, Πεσίροβιτς, ήθελαν να φέρουν το μάντο μαύρο. Γιατί αφήγε στο πτάκ. Όχι, γιατί αφήσε το πτάκ, τα πάντα όλα. Πάει και ποιο είναι το πρόθυμα να απολώνα σου. 93-94 ήταν η μοναδική φορά στην ιστορία που από όλα σε ξεκίναν σαν έναν που τα φαβορή. Διότι είσαι την τριπλέτα των Σέρβων που είναι ξαναδάμε έτσι πράγμα. Τους εξιδιεθνείς, το 1934, ναι. Εξεκίνα σαν φαβορί. Σταματάτε μας. Παίζει από όλο ρετρό story και παίζει η Ομόνια, ένα μας πελάνος ήταν μέσα. Εντάξει, ξέρω ότι είναι Ομόνια, αλλά είτε έτσι. Κάποιος που το έχει το... 1934, ξεκινούμε σαν φαβορί, με μια απίστευτη ομάδα. Με 6-7 διεθνείς, τους 3 τους Σέρβους που εγώ είναι ξανά έτσι πράγμα. Όχι, δεν ήταν κάποιο. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Εντάξει, και φτάνουμε να είμαστε πίσω πολλά, να κάνουμε το comeback με το 2-0 με την ανόρθωση, να κάνουμε να έρθουν και κάποια ευνοϊκά αποτελέσματα, να φτάσουμε την τελευταία αγωνιστική να κερδίσουμε την Ομόνια στα τελευταία 2 λεπτά με τον Μιλέγκο για να πιάνουμε το πράθυμα. Το 5-6 τι προηγήθηκε, η σεζόν η πιο αποτυχημένη. Σωθήκαμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ήρθε το 5. Τότε που παίζε με Μιχαλίδη και Μαλέκο. Όχι, ήταν ο Μαλέκος, ναι, αλλά ήταν ο Στάνγκε. Ήταν ο Στάνγκε και ο Γενάρη. Ο Μιχαλίδης. Όχι, ο Μιχαλίδης ήταν το 10. Το 10-11 πήγαν τελικό με νομόνια. Ο Μαλέκος ήταν 4-5, ο Γενάρη. Ο Απόλλωνας επήγαινε διαβάθμιση Μπαλέκο το 4-5. Ήρθε ο Μαλέκος και ήρθε ο Μπερ Στάνγκε. Και ξεκίνησε μια αντεπίθεση. Ο πανίκος σε συνέδεσαι το γιατί που ήταν ο Μιχαλής, είμαστε στην 11η θέση, και έσωσε μας. Ήταν στις αρχές που έπιανε ο κύριος Αντέρα, ήταν στις αρχές. Πρώτον του μάτσου πανίκο, 3-0 την ΑΕΛ, χάτρικ του Μπαγκούρα. Όχι χάτρικ, perfect χάτρικ, δεξίν αριστερόν και κεφάλι. Οκ. Εντάξει, έτσι ρε φίλε. Να το αφισβητήσω, πρέπει να το δω. Έρχεται το 4-5. Πάει χαζί να πάει διαβάθμιση. 5-6, εσύ υπολογίζει κανένα. Διότι έζησε καλά το παιχνίδι. Οπότε μα υπολογίζει, μα έχει πια τα παιχνίδια. Εγώ είμαι στο Super Sport. Θυμάστε. Τα τελευταία χρόνια από όλα ω ενελίτ. Ναι. Μπορεί να πει ότι είναι τον υπολογίζει. Φίλε, όπω έξι υπολογίζει. Ναι, αλλά όπω ήταν φέτο εννοώ, το καλοκαίρι. Το εννοώ, είμαι την πρώτη. Ναι, μπορεί. Αφισβήτησε τον εαυτό του. Αλλά το 5-6 το ίδιο. Το 91 το ίδιο. Το 93-4, οκ. Εφέραμε του Ιρακινού. Ναι. Λέω, σημαντά που φέρε τον Μπουλάν Ομάρ. Μάλιστα. Το πρέπει το... μαζί με τους Ιρακινούς. Ναι, ναι. Τον Άλες Βαλόφσκι. Τον Μάιρα. Τον Μάιρα. Ο Μάιρα. Να το πείσαι ότι Μάιρα. Είπαμε το, γράψαμε το. Γράψαμε το. Λοιπόν. Φέραμε τον Άλες που στο παιχνίδι το φιλικό με την Εθνική Ιράκ έφαγε 5 και ήταν όπως το Αρμάρ. Και όταν φέραν τον Μπάουσερ που μέσα σε δισκοθήκη και πιάμε το πρωτάθλημα. Στα υπόλοιπα, στο τέταρτο πάλι κανένα δεν τον υπολόγιζε. Άρα ήταν που λέει εδώ ότι εγώ είναι το καλό ότι πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Φέτος είχε καθαρίσει το μυαλό. Ο αποκλεισμός που τη ζήλει να μπορεί να γράψει το παρελθόν. Ίσως και ο Τσόρνικερ για μένα τράβησε να απορρόφησε πάρα πολλούς κραδασμούς. Το κλειδί ήταν Τζίνο για μένα. Το Τζίνο έπιασε να που γίνεται. Γιατί σε κάθε του δημοσιογραφική. Συνήθως εφόρτωνε πάρα πολλά ο κόσμος. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Πάει στη διοίκηση. Και τούτος ως τη μέση είναι, έχει τραβήξει όλους τους κραδασμούς. Πλέον η συζήτηση επίνε και να προχωράμε πιο πάνω. Ίσως με άλλο προπονητή να αφισβητήσει και ο Κίρζης τον εαυτό του για τον προπονητή και να τον ιθιώξει. Τον ίδιο είναι.
Εφτάσαμε σε ένα σημείο φέτος στο πρωτάθλημα που από όλο να σε πίνει από ισοπαλία σε ισοπαλία. Εσείς που την ζήσετε την περίοδο, γιατί διαφορετικό το ζήσαμε εμείς στη Λευκοσία, διαφορετικό το ζήσατε εσείς. Πώς ήταν η ιστορία, δηλαδή, αρχή, Απόλλωνα... κάθε Δευτέρα τι ήταν η συζήτηση μετά από ισοπαλία. Το κλειδί του Απόλλωνα το πρωτάθλημα ήταν ότι έχει τις πιο λες απώλειες με τις ομάδες εκτός Big Six. Έχασε μόνο δύο πόντους με bike. Okay. Αν πιάσει τους υπόλοιπους, έχασε περίπου 11-12. Μα δεν θέλω να μου πει τα στατιστικά. Περίμενε, σου φτάσω για μόνο που θέλεις. Για τις 9 ισοπαλίες. Πιάσε τα αντίστοιχα παιχνίδια. Εγώ μιλώ σου τα playoff και μετά. Άι στην park και την ορθώση που ήταν πριν τα δύο playoff. Okay. Αν πιάσει τα playoff του αγώνε πόντο συγκεκριμένα με τα αποτελέσματα τη πρώτη φάση, ο Απόλλωνας έπιανε 3 πόντους λιότερους και το τελευταίο μάτσο των υπολογιστών που. Ο Απόλλωνας έπαιξε με δεύτερη ομάδα. Ναι. Άρα περίπου τα αποτελέσματα της συγκομιδής που είχε ο Απόλλωνας της δεύτερης φάσης με τους αντίστοιχους αντιπάλους της πρώτης φάσης είναι περίπου ίδια βαθμή. Okay. Άρα εγώ έβλεπα το τον. Και λέει, ο Απόλλωνας με δεύτερης ομάδας έπιανε τόσους βαθμούς. Τώρα, ως το σημείο που είμαστε τώρα, η μόνη διαφορά πανίκο που είχε που κάνει ο Απόλλωνας έπιανε και καλύτερα αποτελέσματα. Είχε το ίδιο με τα ΠΟΕΛ, έπιανε παραπάνω με την ΑΕΚ. Με την ορθώση είναι το ίδιο. Η μόνη διαφορά που έκανε ο Απόλλωνας που έπιαν πιο λίγους βαθμούς, είχαμε μπάφων, έπιαν 6 βαθμούς στην πρώτη φάση, 1 βαθμό στα play-off και θα σου θυμίσω ότι τα δυο παιχνίδια με την μπάφων έπαιζε με 10 από το πρώτο ημίχρο. Εγώ θέλω το συνέστημα. Εγώ φίλε, ας πω κάτι, εγώ έβαλα στήσιμα με φίλους μου τραπέζιν κάτω από το τέλος του Νιόβρη, τραπέζιν κάτω και είπα σου απ' όλα, στην Αθήνα το χάσει, δεν το χάνει. Και επειδή ένταμε ο Πάτρης. Άρα το μικρόφωνο. Και επειδή. Είπε μου το συνέστημα το. Και επειδή. Τέγιος είναι το παιχνίδι στο Παθιά. Να σου πω. Επειδή έδωσε μου το συνέστημα. Τέγιος είναι το παιχνίδι στο Παθιά. Και δεν είμαι άνθρωπος που είμαι πολλά, ξέρεις, αισιόδοξο και ευκάλλω συναισθήματα. Είπε μου το συνέστημα με εκείνος που μιλάς. Πόσο απογοητευμένη ήταν. Πολλά. Αφού και φίλοι μου τους που αναστήσουμε, ειδικά ο ένας, έλεγε. Χάσαμε το. Ήδη χάσαμε το. Μα αφού το πρωτάθλημα. Να σου πω κάτι. Όταν τέλειωσε το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι του το play-off στο Παφιακό, και ήρθαμε 0-0. Ναι. Που ήταν καλή ισοπαλία. Ήταν καλή ισοπαλία. Έγυρισε, είπε τα δεδομένα του παιχνιδιού. Ναι, όλα τα στατιστικά. Το συνέστημα το έπιαν το εγώ. Έπιαν με η ώρα 11 τη νύχτα, ευκαιρία να κάνω τη σιγάρα. Ναι. Και γυρίζει, λέει μου, ρε, να σου πω και κάτι, λέει μου. Ναι. Να πάμε ρε ξανά τελευταία αγωνιστική, πρώτη τελευταία όπως το 90-91, όπως το 93-94, όπως το 2005-6. Λάλο του, τι συζήτα λάλο του. Να πάμε πρώτη τελευταία αγωνιστική. Πιάμε. Είπε μου το η ώρα 11 τη νύχτα μετά το παιχνίδι στο Παφιακό που ξεκίνησαν κοινό για την πίεση του έναν τ' άλλο. Δηλαδή, κοινοί οι οποίοι νιώθουν το μετάλλητερη μια σώματα. Δηλαδή, δεν είσαι τσάνσα από όλα να το καθαρίσει. Άρα, όπως κατάλαβα στο δίδυμο σας, εσύ είσαι περισσότερο έτσι προσγειωμένος, ρεαλιστής, αυτό. Εγώ είμαι παραπάνω, ξέρεις, πιο βλέπω, συνδέω το παρελθόν με το παρόν. Αρέσκει μου, δηλαδή το mentality μια ομάδα. Εγώ τα βλέπω τον πολλά εσύ. Όχι αισιοδόξο. Εντάξει, με ξεχνάς ότι εγώ. Υπερβολές. Εγώ έζησα πρόσωπα και καταστάσεις. Εγώ ήμουν ρεπόρτερ. Εντάξει, εσύ ήσουν και ρεπόρτερ, σου δημοσιογράφος. Και όπως είπε και ο Πλουτής Αβραάμ, όποιος δεν έκαμε ρεπορτάζ από όλα, δεν έφκανε ομάδα να οικ. Μην μου βάζεστε εσείς τα κάτω εδώ. Ρώτα τον Πλουτή. Το πιο δύσκολο ρεπορτάζ έβερε το από όλα. Δύσκολο ρεπορτάζ. Και ξέρεις ότι είναι μαζί, τεινάξαμε τα πιο. Επειδή έκανα και εγώ ρεπορτάζ από όλα μετά που φύγες εσύ, θυμούμαι ποιος είστε μετά. Να σου θυμίσω κουβέντες που μου έκαμες. Και είχαμε και τον πρόεδρο μας στην Κελέ μας. Δύο φορές που είχαμε τον πρόεδρο μας στην Κελέ. Καλό. Θυμίσαι με. Τη μια το 8 έβαλαμε ότι φεύγει ο Ασουλίν και έβαλες με ότι φεύγει ο Ρίσο. Και ήθηκεβασαν τον Νίκος ο Κύρσης που ήταν... Όχι ρε, αποκλείγαμε έτσι να το σώμα. Ναι ρε, έγραψα φεύκει ο Λίου Ρασουλίν και έβαλα από κάτω ότι ήταν ένα συνένα. Εγώ προς... γιατί να σου το κάνω τούτο. Ρε φίλε, ευκάλαμε τους τίτλους. Θύμασαι, ήταν τα πρώτα χρόνια που ήταν... Okay. Ήταν ρε φίλε, πολύ κούραση. Ναι. Το λοιπόν, και έγραψα ένα συνένα, πρόσεξε να σου πω δύο περίπτωση. Ναι, ναι. Ένα συνένα ορίσω, αλλά ένα κρυθεί, θα ανανεωθεί. Okay. Και έγραψες εσύ. Πα στην κούραση σου, έστειλα σου το γερό 8 τη νύχτα που φκέναν οι βάρδιες που ήταν. Έκανα τίτλο να λέω. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Έγραψε τσαμέ κατά λάθο ότι δεν ανανεώνει Ασουλίν και Ρίσο. Πού είναι τώρα η ώρα 9 τη νύχτα. Okay. Ξυπνούν με το πρωί, παουρκέ ο πρόεδρο με στο Sports One. Να μου γίνει. Το έγραψε το έναν τάλο, σου πάμε. Okay. Υπογραφή άθο παπαδάκι. Ναι, πρόεδρε. Εν ήταν, ακριβώ πω φερικού τμήματο. Τέλο πάντων,
Ευρεθήκαμε, εξήγησα του. Τρώμεντε πον πρώτο γύρο με την ΑΕΛ. Το 8-9. Ναι. Πανίκο. Πόντο εξώφυλλο. Ξύλωμα. Ξύλωμα που ήταν αυτό. Βαριά πάνε εγώ. Ναι. Κολλήσει. Αφού είναι αλήθεια. Είναι ιστορική αλήθεια. Κάνει ο Στέγιο Σοκαρίδη διά του Προέδρου. Πάλι αρχικό προσφερειακό θεάτο. Μισό λεπτό. Θυμίζει μου το παιχνίδι. Εφάμε μια τριάδα περιποιημένη που είναι αέρα. Φορήγα ένα. Πιο νεαρό, και θεωρεί ότι οριμάζουν οι καταστάσει. Και εμεί, σαν αθλητικοί συντάκτε, και κάποιοι παράγοντε οι οποίοι στο ποδόσφαιρο, δεν άλλο ήταν ο Νίκο ο Κίρτη, όταν ήταν αρχαίο ποσφαιρικό. Ναι, ο άνθρωπο για όνομα του Θεού. Με την πάω του χρόνου οριμάζει. Απλά ήταν ωραίε ποδόντο στιγμέ τι οποίε κράτησα. Και λέω, εγώ γίνεται, καμιά φορά. Εσύ είχα ένα περιστατικό να μου πείτε έτσι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματο. Δηλαδή μετά το παιχνίδι του Άρη, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πανηγυρισμούς ή αν είχαμε κάτι έτσι. Εντάξει. Ή στο επόμενο podcast που να θυμηθείς. Πήγαμε στις δουλειές μας, στο Υπουργείο Οικονομικών γάμα επάρτη. Και έφερα μου τούρτα οι αποελίστες. Ναι. Έφερα μου τούρτα. Γιατί οι αποελίστες το οι ομονιάτες. Κοίταξε, παραπάνω μου, και που συζητούμε είναι αποελίστες. Α, ήταν η κόντρα του ναι, τίτλου. Okay. Παραπάνω είναι αποελίστες και έτσι έφερα μου τούρτα, έβαλα μου πόστερ καλώς σας πρωταθλητή. Ωραία, εντά ωραία. Και έφερα και εγώ τούρτα την Παρασκευή την προηγούμενη, το Απόλλωνα, πάνω με όλη την ομάδα. Νότσι, όσο σου βλάκα, είπα μου. Μια χαρά. Η άλλη εβδομάδα. Εντάξει, είπα μου όμως. Πάντω, από μήνυμα από χρόνο. Είπα μου, όχι. Από χρόνο είναι εσύ. Ναι, αλλά είπε ο κ. Ζήσε να φάει τσάρικον το έργο. Κοιτάξτε, η σωστή διαχείριση τώρα είναι το Α και το Μ. Διότι εγώ κράτησα το τι είπε ο Άθο. Οπότε ή εσύ. Μεγάλο οπότε είμαστε φαβοροί, δυσκολευόμαστε. Όμως είναι το μεγάλο στοίχημα, το οποίο ξέρει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Ότι το μεγάλο, μεγάλο είναι φυσιολογικό να ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Ναι. Παίζω σε ένα τσίριο το οποίο είμαστε 50-50, σωστό, εδώ και 50 χρόνια και ξαφνικά να έχω ένα γήπεδο που να παίζω όντως έδρα. Τούτο είναι το αγωνιστικό πανικό, το οποίο είναι αυτονόητο, μετρά, ασφαλώς μετρά. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι να χάσουν οι υπόλοιποι τέλος πάντων. Διότι τον που να κάνει ο Απόλλωνας είναι τούτον που έχει εδώ και χρόνια η Ομονία ζητά που είναι. Τον που έχει η Ανόρθωση, τον που έχει η Σαλαμίνα, τον που έχει η ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας τώρα είναι να το βρει μπροστά του. Συμφωνώ. Αλλά για πρώτη φορά ρε παιδί μου να παίζεις σε ένα κήπεδο που να, να νιώθεις. Είναι και το οικονομικό. Δηλαδή, μην το αγνοούμε. Ο Απόλλωνας τώρα μίνιμουμ πρέπει να κάνει 5.000 σίζων. Αν κάνει 5.000 σίζων, ένα μίνιμουμ, έναν έσοδο 1,5 εκατομμύριο πριν να ξεκινά η σεζόν. Μιλούμε μόνο για τούτο. Δεν δημιουργούμε προσδοκίες. Το σύστημα εσύ να κάνει. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά εσύ να κάνει το πόσο να το βάλει. Η τιμή εννοεί. Ναι. Είναι πολλά πράγματα. Ο μεγάλο στόχο του Πρόεδρου πλέον πάντα το είσαι. Είναι ο μύρι του Champions League. Είσαι το που τον παπάν δεν μην κέρδισε. Δεν είναι εύκολο. Πολλά δύσκολο όμω. Από την δεκαετία του 90 ο πατέρα του ήθελε να μπει. Αν είναι όμω ένα αποθυμένο του Απολλωνίστα του Λεμεσανού. Διότι ένα τσίριον το οποίο θέλει κι αλλιά στου παίχτε. Οι κολόνε εμποδίζουν σε. Να πίστευτο, ένα διάστημα σταμάτησα να κάνω περιγραφέ. Φίλε, ότι κάθε στα δημοσιογραφικά του απέναντι στο κόρνερ αφού είναι ένιβλε. Ξέρει πόσου παίχτε λάθο έλεγα τη Στέλλα. Άσε που ο φωτισμός είναι χαλιά. Ο φωτισμός είναι. Γι' αυτό σου λέω ότι τούτα ούλα κάνουν τον. Συνδυασμό ότι πιάσει το πρόθυμα. Αν δεν κάνει Απολλωνίστας 5.000. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θα πάω να πληρώσω. Να πάω να πληρώσω να κάτσω να δω σαν άνθρωπο ένα παιχνίδι. Αυτό σου λέω μίνιμουμ 5. Θέλω να με βοηθήσετε σε κάτι. Διότι στο Facebook μπορεί να σχηματίσει έτσι μια εικονική πραγματικότητα. Και θέλω τη βοήθειά σας
Διότι διαπιστώνω να υπάρχει μια διάσταση απόψεων για το ταλέντο ποδοσφαιριστή Γιάννη Μπίτα. Κάποιοι δεν τον πιστεύουν, κάποιοι θεωρούν ότι σπουδαίος παίκτης. Από τον Απόλλωνα ή γενικά. Τη γνώμη σας θέλω. Εγώ διαβάζω στο Facebook κάποιοι δεν τον πιστεύουν, δεν θεωρούν ότι είναι σπουδαίος παίκτης. Και κάποιοι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Θέλω τη γνώμη σας. Είναι ο πιο εξελίξιμος Κύπρος παίκτης για μένα. Τα τελευταία χρόνια δούλεψε πάρα πολλά σκληρά για να βγει να φτάσει από φτάσει. Εγώ τη είναι πολλά χρόνια που παίξα στο παραλίμνη. Είναι ένα παίκτη ο οποίο πέραν ότι σκοράρει και σκοράρει σε μεγάλα παιχνίδια, απόδειξε το. Είναι παίκτη που κάνει και όλη την βρώμικη δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ο παίκτη που έχει την κάθε φυσική κατάσταση μέσα στην Κύπρο. Δεν είναι πια τα βάρη ακόμα. Θεωρώ ότι τα βάρη ακόμα δεν είναι πια, έχει πολλά ακόμα προσφέρει. Θεωρώ το σημαντικό γρανάζι και έναν από του πολυτιμότερου παίχτε τη φετινή σεζόν. Ο Πάμπος είπε μου κάτι. Εν καταλάβει θεόνομη τη μοράλη. Σου είπε μου το πριν και χρόνια. Εμά σου το λέει ένα Πάμπος Πίτα, ο οποίο. Εν Πάμπος Πίτα, έτσι καμιά τέλο πάντων. Έχω να σου πω κάτι για τον Πάμπος Πίτα. Λέω του ρε. Δεν καταλάβει τίποτε. Ρέμπα να τον υβρίζεις, ρέμπα να τον εξετοιμάζεις. Πέρασε δύσκολο όμως, πανίκομα. Πέρασε δύσκολο. Εμπήκε μέσα στο μετάλλι του παιδιού. Δηλαδή, εντός μπορούμε με τον DNA, έπιασε γίνα άλλον το ταλέντο του Πάμπου, άλλον το ταλέντο. Επίσης, επηρέασε. Κατάφερε, έβλεπε ο Γιαννάκης ότι όσοι έρχονταν και ήταν, είχαν μια ταπελούν όπως τα παιδιά του Γιαγκουδάκη. Ένα κατάφερα να στεριώσουν για πολλούς και άλλους λόγους, τέλος πάντων. Έβλεπε. Τούτου έδωσε την ευκαιρία. Το παιδί έδειξε μας ότι δεν καταλάβει τίποτα, επειδή στο παραλίμνη. Επειδή να παίξω, να σα αποδείξω, να έρθω πίσω. Εγώ θεωρώ τον έναν πάρα πολύ σημαντικό όπλο για τον Απόλλωνα. Ένα παίχτη ο οποίο μπορεί που το πουθενά να σου κάνει την διαφορά. Okay. Ένα παίχτη ο οποίο κουβαλά εκείνον τον DNA του Πάμπου. Το ότι ο Πάμπος δεν τον έκοφτε τίποτα. Δηλαδή, λαλούσε του άλλος πια στη μάπα χτύπα το πέναρτι με την εθνική Γαλλία να είναι αποκλείσεις, έπιανε την. Δηλαδή, τούτο το πράγμα, την πρωτοβουλία που είσαι και το ομοσφαιρικό τσαμπουκάμ που είσαι ο Πάμπος, έτσι το. Εγώ προσπάθησα όταν είχε πάει στην Ένωση να μιλήσω μαζί του και επειδή δεν τον ήξερα, έπιασα τον Πάμπο. Ο Πάμπο, δώσ' μου το τηλέφωνο να κανονίσω μια συνέντευξη του. Πρώτα ζήτησα από τον ίδιο. Ήμουν όχι, άσε τον να παίξει. Μετά δώσ' μου το τηλέφωνο, άφησε τον ακόμα αν έπαιξε. Αφήστε τον να παίξει, μην ασχολείστε. Και κάνω μια τρομερή εντύπωση, ενώ είσαι ο γιος του θρύλου, του κυπριακού ποδοσφαίρου που θα μπορούσε να σπρώξεις. Θα μπορούσε εύκολα, αντί να πιάνω εγώ τον Πάμπο τον Πίτα, να τον παρακαλώ να μου δώσει. Ρε, δώσε μου ένα τηλέφωνο, πέ μου εσύ. Και να με αποτρέπει, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει το ανάποδο να με πάρει ο ίδιος ένα τηλέφωνο, να γράψει κάτι για τον Μίτση. Οπωσδήποτε. Και τούτον πιστώνω το εγώ του Πάμπου του Πίτα και εν υπέρ του Γιάννη. Θέλω η γνώμη σα για τον Κορναφή. Είναι παρόμοια περίπτωση. Ο Κορναφή είναι μια κουβέντα που συντηρείται εδώ και πάρα ο Κορναφής, θέλω να πω εγώ ξαφνικά εσύ. Δεν επικοινωνήθηκε σωστά από την αρχή. Ναι. Δηλαδή το να ένα λεπτό, ρε, δηλαδή κάμια φορά που. Και φταίει ο Χίωψη. Το θέμα είναι να επικοινωνήσεις κάτι σωστά. Ο Πέτρος ο Κορναφής ήταν, είχε ένα ατζέντη των Νίκων των Κίρτζιν όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Όταν τέλειωσε με το ποδόσφαιρο, μπήκε συνεργάτης του. Σωστά. Όταν ο Νίκος ο Κίρτζις ήρθε να αναλάβει τον Απόλλωνα, έβαλε κάποιους rules. Τούτε είναι οι rules. Δηλαδή, έτσι δουλεύω. Και μέσα σε τους rules ήταν και ο Πέτρος ο Κορναφής. Εντάξει. Που για μένα είναι το θέμα ότι. Εν ήξερε κανένα το ρόλο του. Έπρεπε να το επικοινωνήσουν που το 12 σωστά για τον Πέτρο. Επειδή εγώ έτυχε να μιλήσω μαζί του πριν μερικά χρόνια, είπε μου ότι ήταν τεχνικός διευθυντής, αλλά δεν έφυγε. Μια ήταν έτσι, μια. Και να φτάσω στο σημείο. Δηλαδή, επέρασε το 12, 13, 14. Δηλαδή, έβλεπε ότι έρχονται. Δηλαδή, πολλά ακούν. Πρέπει να κλείσει ο παίχτης μέσω του το Πέτρου. Πρέπει να κλείσει ο Άνος, ο είναι ο Πέτρος που κάνει κουμάντο. Τι έλεγα, Ρούσενο. Επέθηκε. Είναι τεχνικός διευθυντής.
έμποτον το μέρος της διοίκησης, εμπροπονητής, ήταν πόνοι ρε παιδιά. Σήμερα που το... μπορώ να το ξεκαθαρίσω ας πούμε ναι. λίγο, είναι λειτουργεί στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή, είναι αυτός που κάνει τις διαπραγματεύσεις με τους ποδοσφαιριστές και έχει το σοβαρότερο ναι. ρόλο στο κομμάτι ενίσχυσης και αποδεσμεύσεων και στο θέμα προπονητών. Φίλε μου, τον το πράγμα... Προπονητής είπε είναι καθαρά δικό του, είπε ο Νίκος Οκίτης. Είναι το θέμα. Το θέμα του πάντα μόνο δικό του είπε. Σε συνεργασία πάντα, διότι στην περίπτωση του Πέτρου, στην περίπτωση του προπονητή είναι πάντα σε συνεργασία. Και, είναι πανικό. Μπορεί να του δώσει τρία ονόματα. Έκαμε μια συνέντευξη ο πρόεδρος ο Νίκος ο Κίρτσης, ο οποίος το, που έβαλα θετικό πρόσημο, ήταν μετά τον αποκλεισμό στη Ζήλη, στο Φανούλη στο YouTube. Ναι. Εξεκαθάρισε τα ούλα. Δηλαδή, εκείνα που ήθελα να ακούσω εγώ τόσα χρόνια, ο κάθε Απολλωνιστάς, είπε: Επέθηκα. Έτσι, εργάτη μου, φίλο μου, έχω τον ναι. Τζαμέ. Τα τελευταία χρόνια δεν μα το τρει φορέ. Ναι, δηλαδή. Ο κόσμος ήταν που θέλει, ειδικά μετά από τούτο νουλόν που πέρασε με τις πανδημίες και το, θέλει αλήθικες. Τι είναι την ημέρα στο YouTube, είπε τα τσίνα που ήθελε να ακούσει ο πρόεδρος. Παιδιά, είναι δικός μου άνθρωπος. Μαζί συνεργάτης μου. Τώρα αν είναι τεχνικός διευθυντής, είναι μέρος της διοίκησης, είναι παρέας μου, ρε κάθομαι και μαζί του και κάνουμε. Δηλαδή, το να του πεις στο αθρό του άλλου, δηλαδή, ευκήκε, έγινε τεχνικός διευθυντής. Έφυγε. Ευκήκε να ανακοίνωσε ότι ο Πέτρος Κορναφής δεν θα ξανασχοληθεί με τον Απόλλωνα. Ρε παιδιά, ο κόσμος θέλει αλήθικες. Εντζαμέ ρε παιδιά. Τέγιωσε. Κοίταξε, είναι από την αρχή με τον Νίκο Κέρζη. Συμφωνούμε. Ναι, ναι, άρα ότι επέτυχε ο Απόλλωνας, ότι επέτυχε ο Νίκος Κέρζης, επέτυχε να μαζί ότι και επέτυχε, με τον Κορναφή. Ότι επέτυχε, ότι κέρδισε, ότι είναι κέρδισε. Είναι το team, δηλαδή ο πρόεδρος και ότι συμπεριλαμβάνει τον πόρτο. Υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που δεν του το αναγνωρίζει για τον λόγο που είπε ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει τούτη φωλούρα. Αυτή η μυστικοπάθεια, την οποία αρκεύει σιγά σιγά και φεύγει, αυτό το πράγμα το οποίο μα δεν τόσο να τον πλασάρω, δηλαδή να έρχεσαι να λες έβαλα σου τεχνικό διευθυντή, ύστερα φεύγω από τεχνικό διευθυντή, θα ξανασχοληθώ με τον Απόλλωνα, ξέρω ότι ασχολείσαι με τον Απόλλωνα. Άρα έδωσες μου το δικαίωμα εμένα να σχολιάζω διάφορα. Ενώ ευκήκε τον Αύγουστο τον Τζαμέ και είπε ρε παιδιά, στέλνε τον κόσμο, είναι ντάμπον, φίλος μου ρε παιδιά, συνεργάτης μου, είμαστε σύμβατες τούτο, έφερω τον Τζαμέ, δικός μου άνθρωπος, Τζαμέ να νιώσεις που με εγώ, δηλαδή πέμου το ότι έτσι θέλω, έτσι κάνω. Αμα αν του πεις του άλλου την αλήθεια ρε φίλε, να την εκτιμήσει, γιατί μπορεί να περάσουν 2-3 λεπτά, στε να πεις πες μου την αλήθεια. Κώστα, ποιος ήταν ο MVP του προαθλήματος? Για μένα ήταν ο θεματοφύλακας. Όχι του Απόλλωνα, του προαθλήματος. Του προαθλήματος. Πάρε ο Γιωβανόβιτς. Που εμπαθεί τρία ομάδα. Πρέπει να πω όμως ότι μου τρομενή εντύπωση και θα τον έβαλα ας πούμε δίπλα του τον Άρτα. Οκ. Εσύ? Ο καλύτερος στόπερ που ήρθε ποτέ στην Κύπρο μαζί με τον Τίπιν Ουόν. Βαλεντίν Ρομπέρς. Μιλούμε για άλλων επίπεδων. Ναι, αλλά MVP. Ναι, φίλε. Να σου πω γιατί. Να σου πω, εντάξει. Δέχομαι τον το πράγμα το ότι έκοψε το. Εάν δεν ήταν ο Βαλεντίν Τζαμέ, ο τερματοφύλακας, ήταν να δυσκολεύει και τον πάρα πολλά. Εντάξει, έκαμε να επεμβάσεις όμως. Έκαμε. Όμως, γιατί έκαμε ο Βαλεντίν. Έκαμε να επεμβάσεις. Αλλά πριν. 30 παίκτες γύρω από τον Ρομπέρς. Εγώ πιάνω κάποια πράγματα τα οποία είπα στους παίκτες. Με βοηθάμε. Άμα είμαι δίπλα από τον Γάλλο, δεν φοβάμαι τίποτε. Εσύ ξανά δες έτσι πράγματα, ευκάλε τα αθλητικά προσόντα. Όχι, όχι. Εγώ ως δημοσιογράφος, πρώτα απ' όλα έχεις παίξει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Εκτός ξεκινάς να παίξεις σε ένα από τα σπουδαιότερα προαθλήματα όπως είναι η Γαλλία και πάει σε ένα ακόμα καλύτερο, ενώ έπαιξε League One, έχει παίξει η Premier League και στην Κύπρο δεν έχει κακές παρουσίες. Δηλαδή ο Απόλλωνας ταλαιπωρείται την ώρα που δεν παίζει ο Ρόμπερς. Τι σας είπα. Εγώ θεωρώ τον δηλαδή είναι σημαν κατά τεθέν. Είναι περιπτώσεις Παπουλή, Τρισκόσκι, Μωράης, τούτοι ποδοσφαιριστές που παίξαν πάρα πολλά χρόνια. Είναι παρόμοια περίπτωση ο Ρόμπερς. Το πανίκο είναι ότι πέραν της αδιαφυσής της αξίας που έχει, είναι πάντα βελτιώνει τους παίχτες που παίζουν δίπλα του. Δεν θα το μεγαλείο του παίχτη. Γι' αυτό σας λέω. Εντάξει. Ο Πορτάρης. Έκαμε. Πάρα πολλά καλός πορτάρης, είσαι και μια και δικαιώθηκες πέτο για τον Μιχαήλοβιτς, να μου σου πει, εγώ είναι λαλούμεν. Σε έναν παιχνίδι με την όρθωση, όχι πέρσι, ναι, ήμουν, μπήκα, ήταν κυκλισμένο νομίζω, δεν είμαστε στην απάνια πολύ νωρίς, και μπήκα πρες, κάποιος είμαι εγώ. Και βράτω στο διάλειμμα, στο ημίχρονο, βράτω Δέσκο Μιχαήλοβιτς. Από όλη την όρθωση. Ήταν μόλις άκεψε και έπαιζε, ήταν τραυματίας και επανήλθε, όχι φέρος, πάμε πέρσι.
Το 2-2. Ήταν πρώτο που βρεθήκε ο Γκέριερ. Και όσα το. Ένα λεπτό. Ανόρθωση Απόλλου. Ανόρθωση Απόλλου. Στο Απόλλου. Να του βέσκω ο συμπατριώτη σου, ο Γιωβάνοβιτ, να μου λέει. Σου πω ακριβώ τη λέξη μου είπε. Πανηγύρι. Εγώ έχασα τα. Δεν ξέρω, εθνική Σερβία, λέω του. Ποια Σερβία, λέει, πού ποτέ δεν έπαιξε. Λεπτό δεν έπαιξε. Λέω του, έπαιζε μόνο το Λαλίγκα. Είναι πανηγύρι, λέει. Πανηγύρι. Έμεινα έτσι εδώ, ρωτώ. Όχι, εγώ. Και έμεινε μου και πολλές φορές που μιλούμε, είπα του τόσο, ρε, πανηγύρι, ρε. Υπέν το τούτο, γιατί άλλο να είσαι ποδοσφαιριστής. Α, δεν ξέρεις, ρε, φίλε, με μην πεις. Όχι, κάνα φορά που να σε πιώσω. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος μπορεί να είσαι που να κάνεις λάθος εκτίμηση. Σωστό, μα εδώ μου σου λέω, παιχταρός, εγώ δεν σου λέω, παιχταράς. Εδώ δεν σου λέω φίλε, δεν το συζητάμε, παιχταράς. Όμως, εδώ που λαλούμε ότι σε μια Κύπρο, σε μια πλέον Ευρώπη του Motor Football, όλοι οι προπονητές, όλοι οι σκάουτερ, όλοι οι τακτικάλ, όλοι το ένα, και ξέρει ο καθένας το ρόλο του. Άλλο coach, άλλο προπονητή. Άλλο σκάουτ, άλλο με τον football analyst. Η παραπάνω λαλούς είναι τα δουλειάνες, είμαι σκάουτερ. Και επειδή διάσμω την ευκαιρία, τούτα ούλα που βλέπετε τώρα, ξέρεις πώς θα τα πιάμε, που το NBA. Έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Από τους Αμερικανούς που τα πιάμε. Ναι, αλλά κυρίως το NBA. Το NBA έδωσε την ευκαιρία στην ποδοσφαιρική Ευρώπη να κάνει τούτο όλο το πράγμα. Και το scout που λέμε. Είναι μόνο από το NBA, από το NFL πια με όλα. Εντάξει, όμως το NBA, το 90s, όταν ξεκίναν και έμπαινε και το Champions League. Το NBA, λαλούσε σου, ο σκάουτερ παρακολούθαν έναν προπαιχτή, και λαλούσε σου, δεν τον παρακολουθεί, πρώτα έξω από το γήπεδο και μετά μέσα. Η παραπάνω λαλούσε σου, είμαι σκάουτερ, και πάω, πιάνω μια κολλούα. Α, παίζει καλά, κάνει καλά, overlap. Ένα αναλάζει το. Το σκάουτ είναι ένα που τρώει, με ποιου καίνει. Θωρεί πολλού, λαλούσε σου, Γκέριε, είσαι ένα σωρό προβλήματα. Κάνει σκάουτ. Κύριε Κονταφή, κύριε Γιαννή, κύριε Κωστή, κύριε Καραβίδα, κύριε Μάρατσο. Μιλάς με τον κύπλο, μιλάς, που τον ξέρουν. Είναι τούτο. Ναι, θέλω να σου πω το σκάουτ. Γι' αυτό που σου λέω ότι αλλάσεις, πρέπει να έχεις ομάδα σκάουτ, το οποίο να δεις την εξωγηπαιδική ζωή, το αναλάεις το ένα. Και ύστερα ο ατζέντης, και ύστερα ο βοηθός, και ύστερα το ένα το άλλο. Άλλαξε επίπεδο ο Απόλλωνας φέτος ή άλλαξε επίπεδο εδώ και μερικά χρόνια. Και φέτος βοήθησε τον να φτάσει στην κορυφή. Το πρώτο που είπες. Άλλαξε βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο. Το δεύτερο δηλαδή. Το δεύτερο. Ναι. Από όλα τα τελευταία, μιλούμε επί η Προεδρία Σκίζη και η Αντρία Κύπελλα και ο Σούπερ Κάπ και τώρα πρωτάθλημα. Τα προηγούμενα χρόνια, μιλούσαμε με τον Άθο, το υλικό που είχε, μιλούμε για το υλικό, έτσι. Τούτο το υλικό που είχε φέτος είναι το, λιγο, το, βάλω, τσιπιο, το λιγότερο ποιοτικό, ποιοτικότερο υλικό που είχε που τα προηγούμενα χρόνια. Και η διαφορά του. Η διαφορά για μένα προπονητής. Ξεκάθαρα. Okay. Για μένα είναι ο προπονητής. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα λάθη. Έκαμε τους ομάδα, Πανίκο. Και ναι, τα λάθη της διοίκησης των έναν τάλλων, την φορά τα παθήματα γίναν μαθήματα. Δηλαδή, τούτο λαλούν το. Εμέτρεσαν και η εμπειρία, δηλαδή, ναι, το προηγούμενο χρόνο. Και ύστερα ξεκινάς το επίπεδο να αλλάσεις το και που μέσα. Ναι. Μια πολλά καλή μεταγραφή από όλα αυτά. Η οποία κατάφερε, όχι να πιάει το μάξιμο κάθε παίχτη, να υποτάξει το κάθε άτομο κάτω από το σύνολο. Να πιάει το μάξιμο κάθε παίχτη και να μπορεί να του μεταδώσει την νοοτροπία του νικητή. Δηλαδή, ο Απόλλωνας πόσα μάτς. Κάμε τις παραπάνω ανατροπές από όλα. Άντρεψε τρία μάτς. Πάνω από 7-8 μάτς, σκόραν τελευταία λεπτά. Μπορεί να πιάει 10-11 πόντους πρώτα μάτς. Δεν το είχε πριν πρώτα από όλα αυτό το πράγμα. Πέραν τούτου, επέρασε μια που είναι αρκεί την δική του φιλοσοφία. Δηλαδή, ήρθε στον Απόλλωνα και θυμάστε την πρώην του που είπε ότι εγώ έφερε με ο πρόεδρος για πιο προάθλημα. Αν δεν ξέρεις πού να πάεις, ναι, οποιοσδήποτε τρόπος ακολουθείς, να σε βγάλει για μέ. Ήξερε που είναι αρκεί πού να πάει. Το επίπεδο πώς αλλάζει όμως. Ξέρεις πώς αλλάζει. Εκ των έσω, επειδή πλέον μιλούμε για ποδοσφαιρικές εταιρείες, πρόσεξε. Μεγαλύτερη μεταγραφή του Νίκου Γκίρζη έχει όνομα Γιώργος Παπαγιάννης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Δηλαδή διδάσκει management. Και στους υπόλοιπους οι οποίοι βλέπουμε τώρα σε κέρυες θέσεις σε πολλά μεγάλες. Άρα μιλάμε για το υπαλληλικό προσωπικό και μετά ξεκινάμε για τα υπόλοιπα αγωνιστικά θέματα. Επίσης τον Γιώργο Παπαγιάννη να επιστρέψει πίσω. Όταν ο Νίκος Κύρτσης, sorry. ΑΕΚ από ΕΛ και επέστρεψε ένα Απόλλωνα. Όχι, ήταν Απόλλων, ΑΕΚ και επέστρεψε ένα Απόλλωνα. Νομίζω πέρασε ένα φεγγάρι που το... Ο Θήμιος που είναι. Ο Θήμιος έφυγε από τον Απόλλωνα και έφτιανε στο ΑΕΚ. Ναι, ήταν λόγω οικογενειακά, πρέπει να έρθει εδώ.
Όχι, όχι, όχι. Πήγαινα και επέστρεψε αμέσως. Ναι, επέστρεψε, διότι ήταν φίλος με τον Νίκο τον Κίρτζη, ήξερε ο Νίκος ο Κίρτζης τις ικανότητες του, έφερε τον. Και ο Γιώργος για μένα θεωρώ, δάμε και χρόνια, ότι είναι τεράστια συμβολή του στον Απόλλωνα. Και για μένα. Στο σουλούπωμα. Τα πάντα όλα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει αρμονικότατε σχέσει με τον πρόεδρο, ένα άνθρωπο ή τα φίλια από ό,τι ξέρω που χρόνια στη φοιτητική του ζωή, εμπιστεύεται τον, βγάλει τον ω προπρόσωπο. Και θεωρεί ότι ο Γιώργο διάτσιον το άλλο, τον το κάτι, το διαφορετικό. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο τσόνι. Και φυσικά το επιτελείο του. Αποκαλεί ο Τσόνι και πανικό, πριν να κάνει την ερώτηση. Προπονητή ο οποίο δεν κόλλησε ούτε σε συστήματα, αν θυμάστε, είπε, ρωτήσαν το στη δημοσιογραφική. Είπε ότι θα αλλάξω. Εγώ μέτρησα την ατάκα του τούτη που ότι μπορεί να αλλάξει ο καιρό. Εγώ παραδέχτηκα το. Μάλιστα. Όταν είπε. Συζητούσαμε για το ρόμβο. Μάλιστα. Και είπε, α, δεν μου φκένει να τα αλλάξω. Μόλις το είπε το πράγμα, κατάλαβα ότι ο άνθρωπο. Πολλά... Πέραν τούτου. Πολλά σημαντικό να είσαι ευέλικτο. Χτυπά τον εαυτό σου. Εντιαί που θα τα καταλήξω. Πέρα από το ρόμβο και πιεφλάτ, αλλάξαν σε τρει πίσω μετά το μάτσο με την Πάφο. Α, δεν μου φκένει να τα αλλάξω. Τι ωραίο πράγμα τούτο. Τι ωραίο πράγμα είναι. Και πέραν τούτου. Αλλά πέτε μου την αλήθεια. Εσά κουράζει τώρα να πάτε στι συνεντεύξει και να μιλάτε. Μια μισή ώρα, 45 λεπτά το ημίχρονο και 45 λεπτά. Τώρα το πράγμα είπα του στο, διότι εγώ πλέον να δικαιώσω ένα φύο, έθερο, κουράστηκα το πράγμα. Τούτο που είπετε όμως, βλέπετε, τσάρεσε μου ο άνθρωπος, εγώ γουστάρω τους ανθρώπους οι οποίοι λαλούμε πάλι το θέμα του μότερ. Παίζουμε το σύστημα 4-4-2 ή 4-2-3-1 και δεν το αλλάσουμε. Όχι ρε φίλε, είμαι αγκιά να το αλλάξεις. Εντάξει, γι' αυτό μου να έρθω στον... Τώρα να με ασακούν και απολωνίστε σαραρού. Πάλι με το φορχέζε. Ναι ρε φίλε, γιατί... Πάλι με το φορχέζε. Ναι ρε φίλε, γιατί άμα του λέεις ότι πρέπει να αλλάξεις το σύστημα. Όχι να του πω εγώ. Γιατί δεν το αλλάξεις, δώσ' μου την άποψη σου. Ποιος είναι εσύ που να μου πεις. Και πάει τσίστερα. Και κάνεις το. Σημαίνει ότι... θα πάει μπροστά. Επίεν. Εγώ πλέον μιλώ ιστορικά. Επίεν, πού επίεν, ρε παιδιά. Πέντε μου. Επίεν, πού τον απ' όλα. Δηλαδή, έβαλαμε του ένα αφιέρωμα και έβαζα το χρέος. Ο Στέγιος επέταξε του την πέντε. Ναι, γιατί ποτέ το εμάσιο του κάτι του είπε ο Στέγιος, έσπασε. Ετσάκρισε. Δηλαδή, μια να τον ηρωνευτείς. Και όταν τον ηρωνευτείς, ένα θέμα να λέει ο Στέγιος, εσύ είναι την επίε. Και φιέ. Έφυγε. Πέρα από τούτο, μετά το μάτσο, κερδίσαμε την Αρένα 0 με τρέμα του Ήλιεφ. Μετά το μάτσο, αν θυμάσαι τι μα είπε, νομίζω ο προπονητής σήμερα δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Για τον εαυτό του. Σε νίκη επί της ΑΕΛ. Μάγκας. Άμα κάνεις το πράγμα, φίλε, σημαίνει ότι έχεις το γνώρισες αυτόν, κάνεις την αυτοκριτική σου και μπορεί να το πεις τράγια διορθώνει, έχεις καθαρό μυαλό. Ναι, διότι είναι εκνευριστικό να βλέπεις εσύ ένα παιχνίδι, να βλέπεις ότι η ομάδα έπαιξε καλά και να έρχεσαι να λες, επέξαμε καλά, κρατάμε το αποτέλεσμα ή δεν είμαι ευχαριστημένος με την εικόνα, κρατάω μόνο το αποτέλεσμα. Αν είσαι αυτοδιογράφος ή να περιγράφεις το παιχνίδι. Γίνεται με περιπέζεις, αφού είδα ότι δεν έπαιξε καλά. Ακόμα ένα πράγμα του Σόνικερ. Μην μου λες ότι έπαιξε ή κρατώ μόνο το αποτέλεσμα. Είχαν παίχτες οι οποίοι ήταν παίχτες που θεωρούνταν να ξεκινούν βασικοί. Ναι. Τζουμ, μόνιμα στον πάγκο. Αλεσάμι, μόνιμα στον πάγκο. Βουκασίου Γιωβάνοβιτς, μόνιμα στον πάγκο. Επρόθησεν Σπόλιαριτς και Αθέση. Επρόθησεν μονιμοποίησεν Κατελάρι. Εδώ και ο χρόνος των Φιλιώτη που κάνει πολλά καλή χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα τόσο πολύ. Περίμενες να παίζει βασικός ο Κολ. Με τίποτε. Ο Κολ είναι, καταρχήν δεν είδα. Ο Κολ, ο Χαμάς δεν ήταν μέσα στους βασικούς. Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι. Ακόμα δεν είμαι βέβαιος ούτε για τον Πίτσα να ήταν μέσα στους βασικούς. Ο Πίτσα δεν ξέρω. Ήταν κάπου για μένα. Αλλά εγώ σου λέω ότι. Διαχειρίστηκε το ρόστερ του και πήρε από τον κάθε παίχτη το μάξιμο. Δηλαδή, εγώ λέω σου που τον Ουέλιχτον. Που ήταν, λέγαμε ότι ήταν η μεγαλύτερη. Ήταν ο βασικός στόπερ. Ναι, αλλά εγώ λέω ότι μετά ήταν στο περιθώριο. Έβαλε τον με τον εθνικό, εδώ και στο παιχνίδι, έπιαν το μάξιμο. Που τον ντζια. Ήταν στον πάγκο μόνιμα. Έβαλε με ένα ελ. Έπιαν το μάξιμο. Τον γκολ σταθμό έβαλε το. Τον γκολ σταθμό έβαλε το Ουέλιχτον. Α, με τον. Ναι, ναι, ναι. Είσαι 10 πόλεις, ρε φίλε. Φωτογραφίσαι για γίνον το παιχνίδι. Ναι, μα ξέρει. Έχει φωτογραφία, φίλε. Έχει φωτογραφία. Την ώρα που μπαίνει τον γκολ. Μπαίνει τον γκολ. Που δείχνει τον Κίρζιν που... Ναι, ο άνθρωπος λέει σου, για όνομα του Θεού, να μου γίνεται τα με... Ήταν ομάδα ανάγκης που κατεβήκαμε, νιώθεις, για εκείνη την ώρα που θωρείς, θωρούσαμε, ξέρεις, θωρείς το παιχνίδι, τώρα ένας παίκτης ο οποίος ήταν υπό αφισβήτηση, ο οποίος, εντάξει. Καλά, είπε μια κουβέντα ο Τσόνι για να σε εκνευρίσει. Φίλε, όχι ρε φίλε. Τι μας λες τώρα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Δηλαδή, ακόμα το ότι εγώ ήρθα και να πιάσω το πρωτάθλημα και βγάλει έτσι μια υπεροψία, μια... Φίλε, ποτόν το μα... Αν μεν το λέει, και κάποιοι άλλοι εν το είπασαι, και ποτόν το έδωσαν πάνω τους. Αφού ο στόχος ήταν το πρωτάθλημα, ανεξαρτήτως ότι
αποκλείστηκες που τη Ζηλανδία μου να κάτσω, ας πω, ξέρεις, στόχος μας ήταν, τούτο δεν μπορούσες να το πεις την πρώτη σεζόν. Την πρώτη σεζόν μετά το κύπελλο με την ΑΕΛ, το οποίο δεν έγινε. Μπορούσε να πει στόχος μου είναι η διάκριση. Το οποίο δεν είπε ο Χριστάκης ο Χριστοφόρου. Και όταν με είπε στόχος μου είναι η εξάδα, και έγινε κούλουμα και κατάσταση που μπορούσε να πει στόχος μου είναι η διάκριση. Η διάκριση τι σημαίνει, πρωτάθλημα η κύπελλο, η δεύτερη θέση που δεν είναι. Ενώ ένα άνθρωπο ο οποίο πέρσι χάσε το πρώτο τελευταίο αγωνιστή, ήταν μόνο πειρεμέθηκε. Στόχος μου είναι το πρωτάθλημα. Θέλω να μου πει την ιστορία με το Στάνγκε. Με την ερώτηση που του κάνουν οι Ιρλανδοί. Με την Cork City, εκτός. Εκτός. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι με ζούμε, ο Super Sport. Μιλούμε για καταστροφή τότε. Cork City ήταν μια ομάδα. Παροδία, ρε φίλε. Παροδία, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι. Έπαιζε ο Κασάπη, ο Τσιγιό που δούλευε στα McDonald's. Έβαλε μα το τζιφού, που λέει αυτό, ήταν ο Ντίλερ. Ναι, απίστευτο πράγμα, ναι. Αλλά είπε με ένα περιστατικό. Μπαίνει ο Στάνγκε, ο οποίο είναι. Ανατολικό Γερμανό. Ανατολικό Γερμανό, yeah. Με θητεία στο Ιράκ, στη Μέση Ανατολή. Yeah. Πάμε εμεί, εν τον Μπουραλή, ξέρει. Και το πρώτο μου ευρωπαϊκό, σαν ρούκι. Για καθούμαστε. Πετάσσονται οι Ιρλανδοί. Που για μένα κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Διότι θεωρούσαν το τόσο σίγουρο στον Απόλλωνα. Δηλαδή, θυμούμε, μιλούσαμε με διοικούντε. Όχι μόνο παίρνουμε την Κόρκ, έχουμε και το Red Star. Και να βρούμε την ΑΕΚ στο third qualification. Δεν είναι σίγουρο. Άντε, πετάσσε τον ήταν ο Φρέντι Τζοπόλ, πετάσσε τον Φρέντι Σαβίδης. Ρε παιδί, και μάνα που γίνεται δαμέ. Ξέρεις, οι Ιρλανδοί, είστε ματσάμε, ξέρεις. Μην τα πούν τους ερωτήσεις. Ξεκίνησαν το πόσο εθίτευσες στο Ιράκ, γιατί έπιες στο Ιράκ. Εμείς έκαναμε ερώτηση. Εφήραν τον. Ο άνθρωπος απάντησε. Ευγενικότατα. Ήταν κύριος το λοιπόν. Ήταν πίσω, ξέρεις, ο Φρέντι, ο Φρίξος, ο Σαβίδης, ο Φρέντι, ο Τζορ Πόρου, ο Ιαννίσοφ και ο Λάρης. Μα δεν μου γίνεται, ρε, δάμε. Ξέρεις, είπεν του τσάμε, έτσι εν είδαμε, άλλα χωραφκιά. Μεν ανακατώνεστε, τέλος πάντων, τελειώνει, πάμε προπόνηση. Είχε ένα ρεπόρτερ της Ιρλανδίας, της Ιρλανδικής, λαλό του, πότε να κάνει την προπόνηση η Κόρκ. Λάνε μου, γιατί περιμένεις τη δαμέ. Λάνε είμαστε 8 miles away. Λάνε, θα κάνει δαμέ. Όχι, λάνε μου, παίζουμε first qualification Champions League, λέει μου. Σεις festival, you, δαμέ festival. Έκαναν προπονήσει ο Στάνγκη και παίζαν ποτά εγώ παδί. Αϊστάστη. Ρε παιδιά, είδα τα ούλα και την θυμούμε στείλες τις φωτογραφίες, ένα παλιό γήπεδο. Διερωτούμαστε εμείς γιατί παίζουμε στα δικά μας. Ναι, ναι, ήταν το... Απλά ευκαιρώσε πάρα πολλά γλύωρα. Έκαμε προπόνηση ο Στάνγκε δαμέ και στο άλλο ακόμα έκαμε να σιούτει ο παδί μας. Και θόρεν τα ο Ιρλανδός και γέλα και λέει μου «Tomorrow bye bye» λέει μου. Πανικό να σου πω μια ιστορία με το Στάνγκε και ο Μαλέκο. Και εφάμε εντες. 4-5. Και πήγαμε. 4-5 ήταν ο Μαλέκος 6 μήνες είπαμε και ο Στάνγκε. Την νέα χρονιά ήταν στο δίλημα να θα μείνεις και ο Μαλέκος ή όχι. Ο Στάνγκε επειδή το 4-5 ο Μαλέκος ήταν και πάστα τα τελειώματα του. Ήταν και ο καλύτερος των υπόλοιπων προσφαιριστή ενώ στις προπονείς και λοιπά. Οι δικούντες έλεγαν του πολλά καλούς παίχτες πρέπει να κρατήσουν να μας βοηθήσει, ξέρω εγώ. Ο Στάνγκε μίλα του και ξέρω εγώ και ναι, αλλά όπως είναι ας πούμε τα ίδια που τα ήταν άρχεται κάθε μέρος στις προπονείς και λοιπά, δεν μπορώ, πάνε του μίλα του. Φώναξε το Στάνγκε, ήταν και ο Γιαννάκης ο Βιολάρης που ας είπε την ιστορία, εύφορος. Ο Γιαννάκης ο Βιολάρης που ήταν εύφορος. Και λέει του Μαλέκο, θέλω να σε κρατήσω, πιστεύω στις διαδότητες σου. Αλλά θέλω να είσαι υπόδειγμα. Θέλω να είσαι πρόσωπο τη προμονήση, να φύγει τελευταίο, να είσαι το υπόδειγμα για όλου του προσφέστε. Θέλω να τον λέω έτσι, Μαλέκο, λέει του. Μίστερ, λέει του. Μαλέκο, never changes. Bye, λέει του. Ξέρει να μου κάνει μια ημέρα, Μαλέκο. Και στο μεγαλώσαμε μαζί. Ναι, ξέρω το. Επέτρεπε την νούμερα, δεν θα θυμηθεί. Λαλή μου, κι αν είμαι τη. Γράφαμε στο επίσημο περιοδικό του Απόλλωνα Reporter. Χτυπού μου. Ήταν ο Γιώργος ο Παπαγιάννης, λέει, μάθω, θα πάρεις τον Κωνσταντο Μαλέκο. Πιάνε τον τηλέφωνο, να του Κωνσταντο μου το και το. Λέει μου, φίλε μου, τώρα είμαι εδώ μέσα στο καφέ και πίνω, κλείσε και να δούμε. Ρε, να πιάνω τους πίσω, λέω τους. Το και το. Το και το, ρε παιδιά, ήθελα, εντάξει, βιάζοντα, να λέω, μην γίνεται. Ήταν το πέντε. Μαλέκος τώρα,
Αναγκάστηκε πια να τον φρίξει ο Σαββίδη. Πιάνει με πίσω. Δηλαδή μου ακούω, σου πω, πιάνει ο πρόεδρο τώρα, ναι, να πω προπόνηση, να έρθω προπόνηση Λεμεσόν. Με το που να περάσω του Γασιπί, έναν τρίτσε δέκ. Τρίτσε κάρτο χτύπα. Να μου κάνει παρέανο στο highway, να σου πω ότι θέλει. Ένι είσαι έτσι πράγμα. Και ο τύπο ήταν πολλά ωραία. Δηλαδή κάτσαμε 45 λεπτά από τηλέφωνο, αραχτή, μιλούσαμε, ήταν πολλά ωραία. Ποιο είναι ο πιο ωραίο τύπο του Απολλώνα, αν έχετε κάποια σχέση. Τον είναι ρόστερνο, είσαι από του σημερινού. Εντάξει, εγώ υποψιάζομαι ο Κόλας που ήταν ωραίος. Ο Σάσα, ο Μάρκοβιτς ήταν έτσι. Μάρκοβιτς. Μάρκοβιτς, επειδή τον έζησα ταξίδι, μεγάλη ιστορία. Πειράζει όλον τον κόσμο. Και έχει πάρα πολλά καλές σχέσεις με όλους. Εγώ τον έβλεπα στο αεροδρόμιο και μέσα στα αεροπλάνα. Το πειρακτήρι της ομάδας ο Μάρκοβιτς. Πιστεύω ότι είναι τώρα το Κόλε ξέπληξε μπάζ, δεν το ξέραμε. Και άλλοι. Πιο σοβαρός είναι ο Ρομπέρς. Ο Ρομπέρς είναι άλλον επίπεδο. Ο Ρόμπι είναι άλλο επίπεδο, σε όλα του είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή θεωρείς τον είναι... Γι' αυτό που σου λέω συγκαταλέγεται, εγώ είναι εξάρτηση πράγμα. Ο πιο επαγγελματίας παίχτης που πέρασε μας τώρα από όλα, σύμφωνα με αυτούς που μας είπαμε στα ποδήλια, ήταν ο Μεριέμ. Μεριέμ ο Γάλλος. Εντάξει, ο Μεριέμ όμως ήταν για κλάσης παίχτης. Ναι, ήταν, θεωρείται ο νέος Ζιντάν. Όχι, καταλάβαινε στο Μεριέμ, ήταν είσαι αυτό το κάτι τη, ήταν ωραίος παίχτης. Λοιπόν, από όλα να πιάει προάθλημα του χρόνου, όπως είπε ο Κερζής. Να το προσπαθήσει να το παλέψει, πιστεύω. Μα με μου μιλά όπω τον κύριο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, δεν μπορεί που τώρα να ξέρει, δεν είμαι με αντιστερεσία, αλλά νομίζω ότι έναν πολύ άγριο διεκδικητή. Λοιπόν, να το παλέψει. Με ποιου. Αν το πιάσει με. Τι εννοεί με ποιου. Με ποιου. Ναι, ποιοι θα είναι οι διεκδικητέ. Ανόρθωση, Ομόνια, ΑΕΚ. Του συνηθίζει ύποπτη. Του λείπουν με στην εξάρτηση η Ομόνια. Ομόνια, Αποέλ, Ανόρθωση και ΑΕΚ. Σε άλλους, μπορεί και ο Άρης. Αν σκηθεί ο Άρης, μπορεί και ο Άρης. Διότι ο Άρης τώρα είναι δεύτερη ομάδα της Λεμεσού τώρα ο Άρης. Μα γι' αυτό σου λέω εγώ. Εν μπορείς παιδιά, εν μπορείς, πέραν της πλάκας. Ο Ομόνια θα μπορέσει. Είναι δύσκολο τούτο. Είναι τρομερά δύσκολο να το βρεις. Ξέρεις υπάφος πώς είναι αλήθεια. Να σου πω κάτι φίλε. Ήρθε τώρα να φέρει άλλον προπονητή η ΑΕΡ, το Σίλας, ο οποίος απεχταράς. Ξέρουμε εντός να τους κάτσει. Είδες έναν ερωτηματικό. Ήρθε να έρθει η Καρνιώτησα, ξέρουμε εντός να κάτσει. All time classic Ολυμπιακός που μου αρέσκει. Σπαιχτικά Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, ξέρεις ότι ο Σάσιον Πέρς Προπερσί είναι δεύτερος. Με τον Πετράκη. Είσαι πάρα πολύ καλή προσφυγή. Εγώ νόμιζα Παναγία. Δηλαδή, ξέρεις να σου κάτσει ή την ΑΕΚ. Εν ήξερες, γιατί το πράγμα. Εγώ πιστεύω λάθος που να γίνουν 14 ομάδες. Εντάξει, τι να κάνουμε, πώς να το αλλάξουμε. Πόσες φορές να τα πούμε. Ανείς μου άλλες φαγές και να έρθουμε για ένα podcast πολλά παράγκα στάιλ. Το καθοριστικό σημείο παρήκου είναι να το κρατήσουμε. Πώς θα βελτιωθεί ο Απόλλωνας. Δηλαδή τόσο ο Απόλλωνας είναι ευαισθημένος για να μπορέσει να διαχειριστεί και Ευρώπη και Κύπρο πρέπει να ανεβεί επίπεδο. Δηλαδή δεν σου πω εμείς η ομάδα πρέπει να αλλάξει. Άμα αλλάξει η ομάδα και έρθουν παίχτες εντεκαδάτη σε κάποιες θέσεις, αν είναι που θέσεις, μα το είναι το ξέρουν. Ένα ανεβεί επίπεδο. Δηλαδή, το είναι το ξέρει είτε ο πρόεδρος, είτε ο προπονητής. Το θέμα ότι. Και το πιθανότερο σενάριο να γίνουν οι αλλαγές, το θέμα σου βγουν. Ακριβώς. Έτσι είναι. Γιατί είπαμε προηγουμένως, κάποιοι ήρθαν για βασική, και στο τέλος οι μπακίτες εδρεωθήκαν. Όσο πιο πολλά ανεβάζεις, είναι δεδομένο, αλλά όσο πιο πολλά ανεβάζεις το μπάτζετ σου, πιο λες πιθανότητες να αποτύχεις. Ναι. Άρα περιορίζεις τις πιθανότητες σου. Να δούμε, να πάει σε. Ναι. Πάντως, κοίταξε. Να το ξανακάνουμε. Να το ξανακάνουμε, ναι. Διότι έχουμε να μιλήσουμε για κάτι σκάνδαλο. Αλλά αρένα που ήθελα πάρα πολύ να το αναπτύξω. Πέμουνε. Ή γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, κάνε φορά φέρνει και τόσο καλεσμένος. Έχω την απορία. Ναι. Και θέλω να μου το λύσεις εσύ που ζεις στην ενδοχώρα. Ναι. Υπάρχει ένα σκάνδαλο, λάλη. Το οποίο είναι Καρτσιόπολη. Παιδιά, καταλάβασαι όλοι τι έγινε το 17-18. Απαντάτε μου, διότι είναι να πελάνω εγώ. Ο άλλος είπε ότι... Νομίζω ότι οι πλήστε καταλάβανε, ναι, απλώς δεν προχωρά το θέμα. Γιατί δεν προχωρά, δηλαδή ήρθε και εγκατάθεση κάποιος και είπε ότι είπε ο συγκεκριμένος παίχτης ότι τα συγκεκριμένα παιχνίδια με συγκεκριμένα αποτελέσματα και πάει έναν κλιμάκιο της αστυνομίας και να πει ένα δάρε φίλε μου. Φίλε, είναι κάποια πράγματα που πρέπει... Τόσο περίεργα τα πράγματα και επειδή δεν το κατέχουμε. Ναι, πάντα το επιχείρημα είναι η νομοθεσία. Οπότε εσύ τώρα. Να έρθουμε άλλη μια φορά να μιλήσουμε και για τις 14 ομάδες. Και για τα πάντα. Δηλαδή
Έχει πολλά πράγματα, ρε φίλε. Οποία... Πώς σε ενοχλεί η περίπτωση του Λαρένα που εμπροχωρά? Ενοχλεί με, φίλε. Να βγει ένα αποτέλεσμα. Να βγει ένα αποτέλεσμα, διότι που στιγμή που εγώ ακούω. Δηλαδή, εντζή το θέμα είναι ότι δεν σταμάτησε. Μόνο να μπει από την αστυνομία. Ναι, εμπροχωρά. Δηλαδή, έρχεσαι ο ένα και λέει, ευκέβασα ότι είπε ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ότι τώρα τα τέσσερα παιχνίδια ένα στημένα. Παιδιά, είναι στημένα. Άρα εκ του. Στι συνομιλίε ακούν. Πρόσεξε τη μεγάλη διάφορα. Ενώ ήδη ακούν το τι λέγεται, ναι, λόγω νομοθεσίας δεν μπορεί να προχωρεί. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα εσύ μπορεί να ακούεις το τι κάνεις και το τι έχει γίνει και την παρανομία, αλλά για να ξεκινήσει, σταματάς γιατί ήταν, νομοθεσία ήταν, μπορεί να σταματήσει. Στέκομαι στο σκάνδαλο Λαρένα, διότι εάν εξεδιαλύνεται η κατάσταση, ήταν να αρκέψεις το κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι ευθύνη, πιστεύεις, της νομικής υπηρεσίας? Είμαι αφού τα πάντα λαλούμε ότι τα πάντα σταλώνουν στις νομικές υπηρεσίες, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Και γενικά. Είτε εντάξει, τα πάντα. Είναι, το νομοθετικό σύστημα στην Κύπρο ουσιαστικά απαγορεύει σου ουσιαστικά να βρεις το δίκιο σου. Και εγώ μιλώ όχι μόνο σαν ρεπόρτερ του Απόλλωνα, σαν απολωνίστας που είδα εκείνον το πρωτάθλημα, το οποίο εντάξει, έχασα παιχνίδι, έχασα το Αποέλ, έχασα με διάν. Αλλά ή ρε παιδιά να ξέρω και ύστερα να μου πούσουν ότι ξέρεις, ο άλλος έπαιξε τα. Ήταν, δηλαδή, περνούμε το στο ντούκου, παιδιά, είναι πολλά σοβαρό. Είναι το μόνο. Ναι, αλλά τούτον ήταν η κορυφή στο παγόβουνο, το οποίο έπρεπε να τον αρπάξουν, φέρουν τον Λαρένα, που ήταν αρκοπαιχταράς, ναι. Ωραία, ρε φίλε, ήταν που κάμε, ήταν που παίξες, ήταν που γίνε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι κλιμάκιο έπρεπε να πάει να πιέ καταθέσεις, αφήσαν το στο ντούκου. Και μιλούμε για ένα σκάνδαλο. Το οποίο καθόρισε, ναι, με κοφτερκού μου πρώτος, ρε φίλε, εδώ και το, ήταν να αρκέψει να υπάρχει. Εντάξει ρε, εννοείται ρε φίλε, να σε κόψει, να σε κόψε με κόψει, αλλά άμα θρίτσου το καλό του ποδοσφαίρου, να θέλεις άτι, εσύ σπίτι σου, εσύ κάμετζι και κάνει, δηλαδή έτσι που κάνεις την εξήγηση. Ακόμα περιμένεις ότι μπορεί να προχωρήσει? Εγώ θέλω να προχωρήσει και αυτόν το λέω δάμε, δηλαδή μην μου κάνετε τις πάπκες. Κοινοί που μας ακούν, κάνει μέσα σε τον τόπο πάπια. Τίποτε θα γίνει, όπως είχαμε τόσα όλα σκάνδαλα, μυστεύκο. Θα γίνει τίποτε. Όπως έγινε με τόσα σκάνδαλα. Ναι, αλλά είπε, εγώ θέλω. Άρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν. Προχώρα το, και ό,τι αποτέλεσμα είναι, δώσ' το μου. Διότι ποτόν το ύστερα να λέμε ότι θέλουμε την εξυγεία. Σε άλλα σκάνδαλα που είσαι κάποιος που θέλουν, αλλά εμείνα. Πάρα πολλά πράγματα. Τώρα εμείς μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Φανταστείτε πόσα έχει ο υπόλοιπος αθλητισμός και φανταστείτε πόσα έχει η υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή, πόσο κόσμος περιμένει να μάθει πέντε πράγματα. Γιατί είδα μια Γιουβέντους να υποβιβάζεται. Είδα σε άλλες χώρες να γίνεται σούσουρ. Τι μια φορά στην Ιταλία. Στην Ιταλία είναι τρεις φορές. Ναι, παιδιά, για όνομα είναι Γιουβέντους. Πριν τα παγκόσμια κύπελα. Ναι, τον Αντάλλον, Τζέρκεσαι, είδαμε. Και στην Πορτογαλία. Μπαίνει η αστυνομία με στα γραφεία τη Μπενφίγα, τη Πόρτα. Το ξέρω εγώ, διάφορες ομάδες. Στο Βέλγιο πάλι μπαίνει η αστυνομία στα γραφεία της Άντερλεχ και κάνει τα γιάωμα. Μόνο εμάς και Ελλάδα νομίζω. Ναι. Στην Ελλάδα είμαι παρόμοια περίπτωση. Έχω συντώσει χιλιάδες συνομιλίες. Προχωράμε. Μα και αμέσως θέλεις την εξυγίαση για μένα να γίνει. Τέλος πάντων. Να το κρατήσουμε όμως. Σε κάποια στιγμή να μας δοθεί η ευκαιρία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε που λέμε σόν. Εμείς ευχαριστούμε. Άμα το πιάει ο Απολλώνας στον χρόνο πάλι να είμαστε δαμέ. Φυσικά. Δεν ξέρω, έχω ένα feeling. Το feeling. Πριν να τελειώσουμε, να πούμε και κάτι, αν δεν πεις ο σπίσιο, θα πες σε πλακώσει. Για να πω λίγο 19 μέρες σαν τρώ stories, ότι δύο χρόνια τώρα παρουσίας, έχουμε συνολικά μοναδικά views, 14,5 εκατομμύρια. Και μόνο τον προηγούμενο μήνα, μιλούμε για τον μήνα Απρίλιο, είχαμε μοναδικές προβολές, μόνο της σελίδας μας, σχεδόν 30.000 views μέσων όρων την ημέρα. Δράστε. Ήταν ρεκόρ. Ναι, πάμε πάρα πολλά. Γι' αυτό ευχαριστούμε όλον τον κόσμο για στήριξη. Πάρα πολλά. Ευχαριστούμε. Σε πρόσκληση που πρέπει να πω ιδιαίτερη. Έχει σου αδυναμία. Είπε μου το άθος, αλλά είναι και πιστεψάδο για να σου πω. Γι' αυτό που σου γράψα. Είπε μου το, μου το είπε. Και που εκτιμώ. Είσαι και από τους ανθρώπους και από τους αθλητικούς συντάκτες που χαίρει εκτίμησης από τους Λεμεσανούς. Το ξέρεις το είτε από όλους τους. Ότι ζω από το ραδιόφωνο εγώ. Εντάξει, όμως είσαι. Καλή και έχω και τρεις απολωνίστες που μου είπαν συνέλα να πάμε να φάμε Λεμεσόν τώρα που πιάμε το πρωτάθλημα. Ξέρετε ποιος συνομιλεί πολλά. Εννοούμεντο και να φέρουμε και το μέτρ του είδους της προπολιτικής. Ο οποίος είναι Νικόλας Σοφρονίδης.
Ξέρεις, πάντως καιρού είναι ωραίος. Είναι ο Νικόλας, έχω το φίλο μου ο Γιώργο τον τεχνίτη, είναι ο Γιώργος το Βουλγαρού, ήμουν ένα παιδί. Ο Γιώργος μου είναι αλεβέντης. Το οποίο παιδί εγώ γνώρισα το σε ένα παιχνίδι τελικός κυπέλλου, ήταν το Απόλλωνα ΑΕΛ νομίζω. Με το πέναλτι το χαμένο τη ΑΕΛ που το πήρε. Ναι, στο 13 κάμα το μετά, δεν ξέρω αν είναι μαζί που το έκανα. Ο εμένα στέκει μου το κάνει. Μπορεί. Μου πίσω σας. Και γνώρισα το. Το φίλο μου το Χρήζα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και που την ΑΕΛ έχω πάρα πολλού γνωστού. Α το αφήσουμε μέχρι εδώ. Ραντεβού. Πώς έχουμε, 25 σήμερα. Ενάρτη, κάτω ένα σε φέρω έτσι αλλιώ. Στο 25 του Μάη του 23 να είμαστε τα είναι θεωρώ δεδομένο. Να το πω έτσι για να. Εντάξει, μακάρι, εντάξει, ομάδα σου. Θέλει. Εντάξει, δεν ξέρει όμω. Να είμαστε καλά. Κοίταξε, βλέπει τώρα τα ευρωπαϊκά. Ναι. Έχει ένα στόχο. Θέμα και κλήρωση. Είναι θέμα το άλλο. Και... όμω για τον Απολλωνίστα, ένα τι πιο ωραίο πράγμα να ζήσει γιον τον όνειρο του Champions League. Μπορεί να θεωρώ αελίστα το χρόνο όμως έτσι εποχή. Δεν ξέρεις ρε παιδί, δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι ομονιάτης, μπορεί να είναι αποελίστας, δεν ξέρω. Αν είναι αριανός μπορεί να έχω πρόβλημα. Να φέρω φίλο μου τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο και να με βοηθήσετε. Εν αύρο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.